Κούραση. Γυρίσματα, πρόβες, θέατρο, ξενύχτη, αϊπνία. Αϊπνία. Θα την πετσοκόψω με τη γνωστή μελατονίνη σε σπρέι. Σπρέι μελατονίνης. Άμεσης δράσης. Σε λίγα λεπτά κοιμάς. Με ένα ψιτ κάτω από τη γλώσσα και κοιμήθηκες. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την Doc Pharma. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ζωντανή μετάδοση, τη διαδικτυακή μετάδοση του Ράδιο Εύρος. Σε αυτή την ειδική εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει, με όση προσοχή απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας για ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση. Αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει ο σταθμός μας, ο βορειότερος ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας, αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια καλών συνεργατών, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και στην τεχνική πρόκληση των υψηλών απαιτήσεων μιας τέτοιας παραγωγής. Του μοναδικού debate των 6 υποψηφίων δημάρχων του Δήμου Ορυστιάδας. Ο στόχος προφανής. Να ακούσουμε, να δούμε, να γνωρίσουμε, να μάθουμε και όταν φτάσει εκείνη η ώρα πίσω από το παραβάν, να αποφασίσουμε. Πριν περάσουμε στην ουσία της συζήτησης, θα ξεκινήσουμε με όσες πληροφορίες θεωρούμε πως είναι καλό να γνωρίζετε για την εξέλιξη της εκπομπής, έτσι όπως συμφωνήθηκε από κοινού σε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων την περασμένη Πέμπτη. Συγκεκριμένα, η σειρά με την οποία βλέπετε να κάθονται οι προσκεκλημένοι μας, αλλά και η σειρά με την οποία θα τους απευθυνθούν οι ερωτήσεις, προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης. Θα μας απασχολήσουν 5 θεματικές ενότητες, κατά τις οποίες θα τεθούν από μία διαφορετική ερώτηση προς κάθε υποψήφιο. Συνεπώς, συνολικά 30 ερωτήσεις, με τις απαντήσεις να μην ξεπερνούν τα 2,5 λεπτά. Εμείς θα παρακολουθούμε από εδώ, από τη σκηνή, το χρόνο ακριβώς απέναντί μας, εκτός πλάνου, ενώ εσείς από την οθόνη σε ειδικό πλαίσιο. Τώρα για τις ερωτήσεις και για τους επιπλέον κανόνες διεξαγωγής, ο λόγος στη συνάδελφο Σταυρούλα Γελαδαράκη, η οποία είναι και εκείνη που θα απευθύνει τα ερωτήματα προς τους υποψηφίους. Σημειωτέων ότι, αν και η ίδια θα απευθύνει τα ερωτήματα, το περιεχόμενο αυτών είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλησπέρα. Είμαστε πια στον αέρα της εκπομπής. Ξεκινήσαμε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Όσον αφορά στις ερωτήσεις, αυτές δεν θα ξεπερνούν τα 40 δεύτερα. Οι απαντήσεις στις πρώτες 5 θεματικές ενότητες θα έχουν διάρκεια 2,5 λεπτά. Μετά το πέρας των 5 εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων θα ακολουθήσει μία έκτη, μία ελεύθερη θεματολογία. Θα τεθεί δηλαδή από μία διευκρινιστική ερώτηση σε όλους, όπως αυτές προκύψουν από την εξέλιξη της συζήτησης. Σε αυτή την ενότητα οι υποψήφοι θα έχουν στη διάθεσή τους 3,5 λεπτά για τις απαντήσεις τους. Τέλος, για τον επίλογο θα διατεθούν από 2 λεπτά για ένα σύντομο χαιρετισμό σε όλους. Υπολογίζουμε ότι το σύνολο της εκπομπής με 2 μικρά ολιγόλεπτα διαλύματα δεν θα ξεπεράσει τις 2,5 ώρες. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στη Σταυρούλα Γελαδαράκη, φίλες και φίλοι, για την πρώτη ερώτηση. Πρώτα όμως, αποφασίσαμε για την παρουσίαση και το καλωσόρισμα των υποψηφίων δημάρχων να τους ζητήσουμε αρχικά ένα σύντομο βιογραφικό, προκειμένου να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Με τη σειρά θέσεων, λοιπόν, να καλωσορίσουμε πρώτα τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Ορυστιάδας, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη, επικεφαλής του Συνδυασμού Ορυστιάδας στην πρώτη γραμμή, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 1971, είναι παντρευμένος με τη Χαρίκλια Καρουφαλίδου και πατέρας δύο αγοριών, του Ιορδάνη 19 ετών και του Σοκράτη 17 ετών. Είναι φυσικοθεραπευτής με εξειδίκευση σε άτομα με αναπηρίες. Επίσης, υπήρξε φυσικοθεραπευτής του Γυμναστικού Συλλόγου Ορέστης Ορεστιάδας, φυσικοθεραπευτής στον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας στο Τμήμα Βόλεϊ και πάροχος φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών σε 17 αθλητικά σωματεία. Ιδιοκτήτης φυσικοθεραπείου μέχρι το 2014, εθελοντής τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αιμοδότης εθελοντής και δότης μυελών των οστών. Υπήρξε πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ορέστης Ορεστιάδας από το 2005 έως το 2009. Στη συνέχεια, πρόεδρος και υπεύθυνος στεγαστικής δομής εταιρείας Ψυχασπής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Περιφερειακού Τμήματος Τράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, επιστημονικά υπεύθυνος του Οικοτροφείου Ψυχασπής από το 2008 μέχρι το 2015, αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών από το 2010 μέχρι το 2014, δημοτικός σύμβουλος από το 2011 μέχρι το 2014, επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας εκείνη την περίοδο. Διευθύνων σύμβουλος στη συνέχεια από το 2014 έως το 2016 στην Διαμάθ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έπειτα πάλι στη Διαμάθ από το 2017 έως το 2019 και πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας την περίοδο 2014-2017. 2014 μέχρι 2019 πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης και Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα, μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την πενταετία 2014-2019.
Το 16 μέχρι το 19 μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Σφαγείων Ελλάδος το 2019 και το 2020 μέλος της Επιτροπής Υγείας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Από το Νοέμβριο του 19 μέχρι το Μάιο του 22 πρόεδρος της ΔΕΙΑΟ. Το 2020 εξελέγει μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Υπουργείου Υγείας της Προγραμματικής Σύμβασης 21-27 για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Πρόεδρος από το 2019 μέχρι και σήμερα στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από το 2014 μέχρι και σήμερα Δήμαρχος Ορεστιάδας. Κύριε Βασίλη Μαυρίδη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια καλωσορίζοντας τον κύριο Κώστα Ζαλουφλή, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης για το Δήμο Ορεστιάδας, ο οποίος κύριος Ζαλουφλής είναι 39 ετών, λογιστής, ελεύθερος επαγγελματίας, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών του Βορείου Εύρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μουσικών Δημητρός Αραμπατζής, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ορεστιάδας με τη Λαϊκή Συσπήρωση, πατέρας μιας κόρης 2 μηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαλουφλή. Καλησπέρα. Προχωράμε με τον κύριο Χρήστο Καζαλτζή, επικεφαλής της Δημοτικής Επαναφοράς. Ο κύριος Καζαλτζής γεννήθηκε το 1972 και μεγάλωσε στην Ορεστιάδα. Το 1990 εισήχθη στην ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, τμήματος ηλεκτρολογίας, αποφύτησε το Σεπτέμβριο του 1995 και εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, αφού υπηρέτησε ως έφεδρος ανθιπολοχαγός του πεζικού. Από το 1997 στο 2004 εργάστηκε ως αναπληρωτής καθηγητής σε πολλά σχολεία, σε νησιά και στην υπηρετική χώρα και ως αναπληρωτής είχε την ιδιότητα του τομεάρχη και υπευθύνου εργαστηρίου στο πρώτο ΤΕΔΙ Δημοτήχου και στο ΤΕΣ Σερίφου. Το 2004 διορίστηκε στο 10ο ΤΕ Κομωτινής, το οποίο εκτέλεσε και καθήκοντα υπευθύνου εργαστηρίων. Κατά τα σχολικά έτη 2005-2007 αποσπάστηκε στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Από το 2008 και μέχρι σήμερα διευθυντής στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ορεστιάδας. Τα τελευταία 10 χρόνια διατελεί πρόεδρος αποφύτων ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ στο διαμέρισμα του Νομού Εύρου. Είναι πτυχιούχος μεταπτυχιακού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ήταν υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Ορεστιάδας και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δημοτική Επαναφορά στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία του 2019. Μέλος τώρα του προσφυγικού μεταναστευτικού στην ΚΕΔΕ και έγκαμος έχει αποκτήσει 3 παιδιά. Κύριε Καζαλτζή, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους συνυποψηφίους που είμαστε εδώ σήμερα μαζί. Θα προχωρήσουμε με την κυρία Μαρία Κουκουσκίδου, η οποία κυρία Κουκουσκίδου γεννήθηκε στην Ορεστιάδα το 1972, αποφύτησε από το πρώτο Γενικό Λύκειο το 1990, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας από το 1997, προήχθησε δικηγόρο παραλίου Πάγο το 2007 και ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου στην περιφέρεια του εφετείου Θράκης. Επί σειρά ετών δίδαξε στο τμήμα δοκίμων Αστιφυλάκων, στη σχολή Αστιφυλάκων που εδρεύει στο Δημότυχο, καθώς επίσης και στο ΙΕΚ Ορεστιάδας. Στις περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, εκλέχθηκε Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και διατέλεσε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Στις δημοτικές εκλογές του 2014 εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ορεστιάδας, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2019 εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας. Είναι μητέρα δύο παιδιών, του Βαγγέλη και της Ελένης. Στο ενεργητικό της συγκαταλέγεται η αγάπη της για τον αθλητισμό. Κυρία Κουκουσκίδου, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ και συγχαίρω όσους εργάστηκαν για το σημερινό εγχείρημα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τώρα στην πέμπτη κατά σειρά θέση. Θα περιμέναμε όλοι να δούμε τον κύριο Σάκη Παπανδρέου. Επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας και υποψήφιος δήμαρχος. Όμως έχει γίνει αποδεκτή, κοινά αποδεκτή η πρόταση του κυρίου Παπανδρέου να εκπροσωπηθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσή του από εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας, τον κύριο Ηλία Αγγελακούδη. Ο κύριος Παπανδρέου βρίσκεται στο εξωτερικό για σημαντικούς οικογενειακούς λόγους. Προσπάθησε να οργανώσει το ταξίδι του έτσι για την επιστροφή, ώστε να παραβρεθεί έγκαιρα σε αυτή τη συνάντηση, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ανταυτού λοιπόν, θα λάβουμε τις απαντήσεις της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας από τον κύριο Αγγελακούδη. Θα αναφερθούμε στο βιογραφικό του υποψηφίου δημάρχου, επικεφαλής του συνδυασμού, ο κύριος Αθανάσιος Παπανδρέου, γνωστός σε όλους ως Σάκης, γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Μετά τις σπουδές του στην ιατρική και τη λήψη της ειδικότητάς του ως πνευμονολόγος, εγκαταστάθηκε το 2005 στην Ορεστιάδα, όπου διατηρεί από τότε ιδιωτικό ιατρείο.
Το 2014 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την αυτόνομη κίνηση πολιτών. Δήμο Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας. Και το 2019 ως επικεφαλής πλέον της παράταξης εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος και ξανασυμμετέχει τώρα ως υποψήφιος δήμαρχος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Εδώ και 18 χρόνια που ζει και δραστηριοποιείται στην περιοχή μας, έχει πλούσια κοινωνική δράση με μεγάλο αριθμό ενημερωτικών ομιλιών για ιατρικά ζητήματα, με εθελοντική παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και με πλήθος ενεργειών πάσης φύσεως για την ανακούφιση συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι παντρεμένος με την νοσηλεύτρια Βάγια Δημητριάδου και έχουν μία κόρη. Κύριε Ηλία Αγγελακούδη, να σας καλωσορίσουμε και εσάς εκ μέρους του κυρίου Παπανδρέου. Θα απευθυνθούν οι ερωτήσεις για τις απαντήσεις να τις λάβουμε ως αυτόνομη κίνηση πολιτών από εσάς. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και τους συνυποψηφίους που δέχτηκαν να αντικαταστήσω τον Σάκη τον Παπανδρέου. Εύχομαι η σημερινή συζήτηση να βγάλει κερδισμένους τους συμπολίτες μας που θα μπορέσουν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την κάλπη της 8 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Θα προχωρήσουμε και στην έκτη και τελευταία θέση. Δίπλα μου ακριβώς ο κύριος Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο οποίος πήγε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας και στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο Ορεστιάδας φίτησε. Αποφίτησε από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο την περιβαλλοντική πολιτική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Υπαίθρου από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ασκεί το επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού στη Νέα Ορεστιάδα από το 1996, όταν και ίδρυσε Τεχνικό Γραφείο Μηχανολόγων Μελετών. Μηχανολογικών μελετών, επιβλέψεων, διαχείρισης έργων και κατασκευών. Υπήρξε καθηγητής μηχανολογίας στην ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, ο μοναδικός μηχανικός από το Βόρειο Εύρο που εκλέχθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. Υπήρξε για πάνω από 6 χρόνια επιμελητής της μόνιμης Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ενέργεια του ΤΕΕ. Μετακινείται όσο περισσότερο μπορεί με το ποδήλατο, αγαπά την κολύμβηση, αν και τελευταία απέχει. Είναι μέλος σε αθλητικούς συλλόγους της πόλης μας. Είναι παντρεμένος με τη Μαρίνα Ναλμπάντη και έχει δύο παιδιά, τον Νικόλα και τον Δημήτρη. Κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις θέσεις μας. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την αποδοχή της πρόσκλησης, για την παρουσία σας εδώ. Και θα προχωρήσουμε μπαίνοντας πια στις θεματικές ενότητες, έτσι όπως κατά σειρά έχουν οριστεί. Και στην ουσία της συζήτησης, με τις ερωτήσεις που θα απευθύνει η Σταυρούλα Γελαδαράκη στον κάθε έναν ξεχωριστά, δεν θα είναι οι ίδιες ερωτήσεις, εννοείται, μία διαφορετική για τον κάθε υποψήφιο δήμαρχο, ανάλογα με τη δημοτική ενότητα. Σταυρούλα Γελαδαράκη, πρώτη ενότητα, δημογραφικό, πληθυσμιακή ενίσχυση. Απευθύνεται στον κύριο Μαυρίδη Βασίλειο. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Η τελευταία δεκαετία στιγματίστηκε από τη δραματική μείωση πληθυσμού στο Δήμο Ορεστιάδας και αναπόφευκτα η μείωση αυτή συσχετίστηκε με την περίοδο της δικής σας θητείας. Με μια διάθεση αυτοκριτικής, θεωρείτε ότι υπήρξαν δικά σας λάθη και παραλήψεις που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα? Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα να θέσουμε κάποια ζητήματα για να έχουμε και εικόνα τι γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Εδώ, το 1980-1990, αυτήν τη δεκαετία, ο δείκτης των γεννήσεων, αυτό δηλαδή που κάθε γυναίκα αντιστοιχεί, ήταν στο 2,5, όταν για να διατηρηθεί ο πληθυσμός μιας περιοχής σταθερός πρέπει να είναι στο 2,1. Επομένως ήταν πάνω από αυτόν. Σήμερα που μιλάμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι στο 1,5. Σήμερα που μιλάμε, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 1,1. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να φέρουν μια μείωση του πληθυσμού γενικότερα. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας. Όντως, την τελευταία δεκαετία χάσαμε 6.000 ανθρώπους στο ισοζύγιο αυτό γεννήσεων θανάτων και γενικότερα στη μείωση του πληθυσμού. Το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων μας δίνει ότι γεννιούνται 300, πεθαίνουν περίπου 700 το χρόνο. Άρα, οι 4.000 προέρχονται από αυτό το αρνητικό ισοζύγιο. Επομένως, τίθεται ένα θέμα, τι θα γίνει με την υπογεννητικότητα που δεν μπορεί να καλύψει αυτήν την απώλεια. Οι άλλες 2.000 φαίνεται, είναι ξεκάθαροι αριθμοί, ότι ενώ κατοικούσαν στην περιοχή, δεν κατοικούν πλέον. Αν θέλουμε να έχουμε σωστή άποψη για το θέμα, πρέπει να δούμε και τις δύο παραμέτρους και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Χωρίς να είναι αποκλειστικά ευθύνη μιας κεντρικής κυβέρνησης, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι η χάραξη αυτών των πολιτικών, να δούμε πόσο μπορεί να προσφέρει η τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
τι πρέπει να εξασφαλίσει, το κυριότερο, να δώσει κίνητρα για να γίνονται γεννήσεις, κατανοητό νομίζω από όλους, και το δεύτερο, να δώσει κίνητρα έτσι ώστε να μένει ο κόσμος εδώ. Πώς μπορεί να το πετύχει? Το πρώτο στη δεύτερη κατηγορία είναι να μπορεί κάποιος να έχει εργασία και το δεύτερο πάνω σε αυτό να έχει την ποιότητα ζωής έτσι ώστε στο εργασιακό περιβάλλον που βρίσκεται να μπορεί να έχει την οικογένειά του σε πολύ καλές συνθήκες. Εφαρμόστηκαν πολιτικές σε αυτή τη χώρα μας? Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Όχι, ποτέ δεν εφαρμόστηκε μια σοβαρή πολιτική έτσι ώστε να επιληθεί το δημογραφικό. Έχουμε περιοχές και να μην πάμε μακριά, ας πάμε στους γειτονικούς δήμους. Κύριε Μαυρίδη, δυστυχώς τα 2,5 λεπτά ολοκληρώθηκαν. Τελικά περνάει γρήγορα. Είδατε. Απλώς να τελειώσω τη φράση μου σε 3 δευτερόλεπτα. Και στις γειτονικές μας περιοχές τα ποσοστά, ενώ η μείωση εδώ είναι 15, δίπλα είναι 20 και 21, αλλά και σε πάνω από 100 δήμους τα ποσοστά παίζουν από 15 μέχρι 20% σε όλη τη χώρα. Ευχαριστούμε θερμά. Η επόμενη ερώτηση, σύμφωνα όχι με τη σειρά θέσεων όπως υπενθυμίζω, αλλά με την κλήρωση που διεξήχθη, στον κύριο Παπανδρέου Αθανάσιο, ανταυτού στον κύριο Ηλία Αγγελακούδη. Καλησπέρα, κύριε Αγγελακούδη. Εδώ και χρόνια κρεμεί το ζήτημα της δημιουργίας επιπλέον τμήματων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, με πιο πρόσφατη την απόφαση του 2019 για ίδρυση τμήματος επιστήμης τροφίμων και ποτών, η οποία στη συνέχεια πάγωσε με την αλλαγή κυβέρνησης. Τώρα, ο συνδυασμός σας θέτει διαρκώς τη διεκδίκηση κτηνιατρικής σχολής για να συμβάλλει στην πληθυσμιακή ενίσχυση της περιοχής. Δεδομένου ότι αυτό έχει αποκλειστεί από Βρετανικές αρχές και κυβέρνηση, ενώ παράλληλα διεκδίκηση για την κτηνιατρική σχολή υπάρχει και από τους υπόλοιπους δήμους του Εύρου, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, τι σας κάνει να επιμένετε στην ίδρυσή της? Καλησπέρα ξανά. Από την αρχή, από το 2014, τονίζουμε ότι η ανάπτυξη αυτής της περιοχής μπορεί να έρθει μέσω και των πανεπιστημίων. Εμείς αυτό που διεκδικούμε από την αρχή είναι να κλείσουμε το γεωτεχνικό τομέα με την κτηνιατρική σχολή. Φυσικά, όταν είχε έρθει ο Πρίτανης πριν από 6 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι κάτι τέτοιο είναι απογορευτικό, κυρίως γιατί ότι είναι, το κοστολογήσανε στα 50 εκατομμύρια και το ότι δεν είναι στα πλάνα τους. Και η Ορεστιάδα δεν έχει προϋποθέσεις. Ποτέ δεν μάθαμε τις προϋποθέσεις. Αυτό που κάνουμε όμως εμείς μες στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να το διεκδικήσουμε. Και εκεί το ξαναβάλαμε. Ακούσαμε τη Δημοτική Αρχή, ακούσαμε άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης απλά να κολακεύουν τον κύριο Πρίτανη όταν έρθουν και όχι να βάλουν στη βάση τη διεκδίκηση για την κτηνιατρική σχολή. Η κτηνιατρική σχολή είναι ελάχιστες βασικά σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό είναι ο στόχος μας να τη φέρουμε στην Ορεστιάδα. Καθώς δεν θα είναι από τα τμήματα που θα χαθούν. Όπως η δοσολογία που χάσαμε κάποιους φοιτητές, καθώς τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν ήταν αυτά και η επαγγελματική αποκατάσταση δεν ήταν αυτή που θα περιμέναμε. Η κτηνιατρική σχολή σίγουρα θα φέρει μια άλλη πνοή στην περιοχή μας και στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Η διεκδίκηση όπως τη βάζουμε είναι αναγκαία. Πρέπει να ενισχυθούν τα τμήματα του Πανεπιστημίου και σύν αυτό, και προσθέτουμε πάντα μαζί με την κτηνιατρική, να δημιουργηθούν και σχολές μεταλλικιακής εκπαίδευσης που θα αφαιρούν πάλι το γεωτεχνικό τομέα. Είτε είναι αυτοί που θα βγάλουμε επαγγελματίες αγρότες ή ακόμη τεχνίτες αγροτικών μηχανημάτων που θα ενισχύσουν τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες της περιοχής. Υπάρχουν αγροτικά μηχανήματα, υπάρχει αγροτικός κόσμος και θα μπορούσαμε να το στηρίξουμε. Συνεπώς, μαζί με την κτηνιατρική σχολή διεκδικούμε και αυτά. Αλλά πρωτίστως η κτηνιατρική σχολή πρέπει να είναι η σημαία μας και το διακύδευμα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και στις εθνικές. Όποιος υπουργός, όποιος βουλευτής έρχεται, πρέπει να το βάζουμε. Δεν γίνεται να ζούμε στα σύνορα και να μας λένε ότι ένα τμήμα κοστίζει 50 εκατομμύρια, αλλά δεν μπορούμε να τα δώσουμε, αλλά μπορούμε να δώσουμε 250 εκατομμύρια για να φτιάξουμε το kit και άλλα 500 για να φτιάξουμε ένα φράχτη. Συνεπώς, μπορούμε, υπάρχουν αυτά τα χρήματα, αρκεί διεκδίκηση ισχυρή, αυτοδιοικητική, ώστε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελακούδη. Η επόμενη ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Παραμένουμε στην ενότητα δημογραφικό-πληθυσμιακή ενίσχυση. Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Η πληθυσμιακή μείωση συνδέεται άμεσα και με την υπογεννητικότητα. Έχουμε παρακολουθήσει ιδιωτικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν οικογένειες με παιδιά και ζευγάρια, παρέχοντας κίνητρα με σκοπό την παραμονή τους στην περιοχή. Ο Δήμος, με ενδεχόμενο δήμαρχο εσάς, μπορεί να προχωρήσει σε σχετικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την απόφαση νέων ζευγαριών για τεκνοποίηση ή και προσέλκυση νέων οικογενειών στον τόπο, παρέχοντας συγκεκριμένα κίνητρα? Ναι, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Εγώ βέβαια θέλω να μείνω στο ότι το πρόβλημα του δημογραφικού, της δημογραφικής συρρήκνωσης της περιοχής είναι διτό. Ένα είναι η μείωση της υπογεννητικότητας. Ένα είναι η μείωση, όπως αναφέρθηκε και πριν, του ποσοστού γεννήσεων με θανάτου. Της αναλογίας.
Αλλά είναι, το πρόβλημα, όπως σας είπα, είναι διτό. Είναι πολύ σημαντικό και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρος. Γιατί οι νέοι δεν επιθυμούν να ζήσουν στην Οριστιάδα. Εγώ ξέρω πολλούς νέους οι οποίοι έχουν και δουλειά, έχουν και τη δυνατότητα να μείνουν εδώ, αλλά παρόλα αυτά επιλέγουν να φύγουν. Να φύγουν στην Αλεξανδρούπολη, να φύγουν στη Θεσσαλονίκη, να φύγουν στην Αθήνα ή στο εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε και τα δύο θέματα αυτά. Πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα κάνουμε ελκυστική αυτή την πόλη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μια εικόνα εγκατάλειψης και μιζέρκες, με την καθημερινότητα, με θέματα που άπτονται της καθημερινότητας. Καθαριότητα, πράσινο, χώροι άθλησης, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν μια ποιότητα ζωής για έναν νέο άνθρωπο, ώστε έχοντας τη δουλειά του να μπορεί να κάνει και στον ελεύθερό του χρόνο τις δραστηριότητες που θέλει και να μπορεί να ζήσει μια ποιοτική ζωή εδώ στην πόλη μας. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό που λέτε, όντως της ενίσχυσης των κινήτρων για νέους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και το έχουμε με ένα ποσοστό στο πρόγραμμά μας, το οποίο θα μπορούσε να είναι πρώτον με εγκαταστάσεις, όπως θα ξεκινήσει και θα γίνει, ενεργειακών κοινοτήτων, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα κίνητρο να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη σε κάποιους, στους νέες οικογενειάρχες που για κάποια χρόνια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην Οριστιάδα μονίμως. Ή θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μείωση του λογαριασμού του ρεύματος. Αυτά είναι κίνητρα τα οποία μπορούν να δοθούν από έναν Δήμο, κάνοντας τις απαραίτητες κινήσεις, κάνοντας τις απαραίτητες επενδύσεις, οι οποίες θα έχουν και πολλαπλασιαστικό όφελος για την κοινωνία μας. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα περάσουμε στην κυρία Μαρία Κουγκουσκίδου. Παραμένουμε στο δημογραφικό, πληθυσμιακή ενίσχυση. Σταυρούλα. Καλησπέρα, κύριε Κουγκουσκίδου. Θα σπάσουμε την απομόνωση των ξεχασμένων χωριών. Θα εξαφανίσουμε τις ανισότητες στις συγκοινωνίες, δηλώσατε πρόσφατα στην πρότασή σας για δημοτική συγκοινωνία, που πιστεύετε πως είναι ένας τρόπος για να ενισχύσετε την παραμονή των κατοίκων στα χωριά και να αποφευθεί περαιτέρω εγκατάλειψη και ερημοποίηση. Από την άλλη, εφόσον οι μετακινήσεις θα είναι δωρεάν για τους επιβάτες, αυτό έχει ένα κόστος στο Δήμο που υπολογίζεται περίπου 100.000 ευρώ ετησίως. Αφορά την ενοικίαση λεωφορείων, πρόσληψη προσωπικού, καύσιμα κτλ. Τι χρονικό ορίζοντα έχει η υλοποίηση αυτής της πρότασης, από πού θα χρηματοδοτείτε κατά έτος και κατά πόσο είναι οικονομικά βιώσιμη σε βάθος χρόνου? Καταρχάς θα ξεκινήσω βέβαια λέγοντας κι εγώ ότι το δημογραφικό είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Οφείλεται στην απροθυμία των ζευγαριών να κάνουν πολλά παιδιά. Είναι ένα πρόβλημα που οφείλεται επομένως στην υπογεννητικότητα. Κάποιες από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες φαίνεται να το ξεπερνούν και να μειώνεται η υπογεννητικότητα. Όμως η υπογεννητικότητα μαστίζει τον Βόρειο Εύρο. Όλο και λιγότερες γεννήσεις έχουμε. Θέλω να πω τι μπορεί να κάνει ο Δήμος σε σχέση με αυτό, σαν το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι η ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών, έτσι ώστε μια εργαζόμενη μητέρα να μπορεί να αφήνει με ασφάλεια το παιδί της και επομένως να μην θεωρεί πρόβλημα τη γέννηση ενός παιδιού για την επαγγελματική της καριέρα και να μην παίρνει δύσκολα την απόφαση για να έχει ένα παιδί, να κάνει ένα παιδί. Ένα δεύτερο είναι να δημιουργήσουμε ασφαλείς παιδικές χαρές. Ένα τρίτο είναι να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη κατά 50% στους τρίτεκνους και μια ολική απαλλαγή στους πολύτεκνους. Όμως η υπογεννητικότητα δεν είναι μόνο υπεύθυνη για το δημογραφικό, είναι και η μετανάστευση στον Βόρειο Εύρο. Βλέπουμε ότι από τον Βόρειο Εύρο ο κόσμος φεύγει, εγκαταλείπει τις πατρογονικές εστίες, φραγίζει τα σπίτια του και ψάχνει αλλού τόπο για να μεγαλώσει τα παιδιά του και να μπορέσει να προκόψει. Τα τελευταία χρόνια χάσαμε πάνω από 6.000 κατοίκους στον Δήμο μας. Τι φταίει γι' αυτό? Φταίει το γεγονός ότι δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Χωρίς οικονομική ανάπτυξη δεν υπάρχουν δουλειές και επομένως χωρίς δουλειά δεν υπάρχει εξασφαλισμένο βιωτικό επίπεδο για μια οικογένεια. Σε τι οφείλεται αυτή η οικονομική δισκαμψία, αυτή η οικονομική καχεξία, θα το συζητήσουμε βέβαια στην επόμενη ενότητα που αναφέρεται στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Εδώ όμως θέλω να πω σε αυτή την ενότητα ότι για αυτό το πρόβλημα δεν ενδιαφέρεται, δεν καταλαβαίνει και δεν αντιλαμβάνεται την κρισιμότητά του ο κύριος Μαυρίδης. Ο κύριος Μαυρίδης αυτάρεσκα μας λέει ότι
έκανε έργα, έκανε το τάδε έργο, το άλλο έργο, ότι έφερε εκατομμύρια. Όμως έτσι θέλει να μας πει ότι τέλος πάντων έκανε το καθήκον του. Όμως η αλήθεια είναι άλλη και είναι σκληρή. Ο κόσμος φεύγει παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μαυρίδης μας λέει ότι έκανε έργα. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ μπορούμε να πούμε τη ρίση ότι η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε. Και ο χρόνος τελείωσε, κυρία Κουκουσκίδου, δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Προς τον κύριο Χρήστο Καζαλτζή, επόμενη ερώτηση, Σταυρούλα. Καλησπέρα, κύριε Καζαλτζή. Έχετε βάλει ήδη προτεραιότητα στο πρόγραμμά σας τη δημιουργία γυροκομείου. Δομή που θεωρείται λόγω του γυρασμένου πληθυσμού άμεσα απαραίτητη. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε να περιλαμβάνεται και στα προγράμματα άλλων δημοτικών αλλά και περιφερειακών συνδυασμών αυτή την περίοδο. Εν τω μεταξύ, πρόσφατες ιδιωτικές πρωτοβουλίες συναβάγησαν σε γραφειοκρατικά εμπόδια. Πόσο εφικτή θεωρείτε την ίδρυση και ανέγερση γυροκομείου, γιατί τόσα χρόνια δεν έγινε και τι αλλάζει τώρα ώστε να γίνει? Και τέλος, μπορείτε να μας διευκρινίσετε πού αλλά και σε τι βάθος χρόνου μπορεί να έχει τελικά γυροκομείο ο Βόρειος Εύρος? Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Θα ξεκινήσω λίγο λακωνικά. Ναι, δεν έγινε τόσο καιρό γιατί μάλλον δεν υπήρχαν οι προσπάθειες ή δεν υπήρχε θέληση για να γίνει το γεωργικό. Όσον αφορά το δημογραφικό συνδέεται με πολλούς παράγοντες. Συνδέεται με την κεντρική πολιτική σκηνή, το τι θέλει να κάνει η κεντρική πολιτική σκηνή σε εμάς, πόσο πιέζουμε εμείς για να έχουμε κάποια πράγματα την κεντρική πολιτική σκηνή, όπως μπορούμε να έχουμε την επιδότηση πρώτης κατοικίας στον Εύρο, όπως ήταν παλιά, το 40% για αγρότες, ιδιώτες και δημοσίους υπαλλήλους που κόπηκε το 2009. Θα μπορούσαμε να πιέσουμε να έρθουν τα πανεπιστημιακά τμήματα, όπως είπατε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα μπορούσαμε να έχουμε φορολογικά κίνητρα και οικονομικά σε νέους επενδυτές για να έρθουν στην περιοχή μας. Βέβαια, αυτά όλα γίνονται με πιέσεις προς την κεντρική πολιτική σκηνή και για να γίνουν αυτά δεν πρέπει να χωριστάμε σε κανέναν βουλευτή και να τον παίρνουμε μαζί και να λέμε στον κόσμο τι έγινε όταν πήγαμε στο Υπουργείο. Τώρα, όσον αφορά το γεωργικό, έπρεπε να γίνει από χτες, να μην πω προχτές. Το δημογραφικό αφήνει ένα αποτύπωμα που είναι η τρίτη ηλικία. Αυτοί οι άνθρωποι στα χωριά μας ειδικότερα, που τα παιδιά τους μεταναστεύουν για λόγους ανεργίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας, γιατί είπε ο κ. Μαυρίδης προηγουμένως ότι έχουμε ανεργία, δεν έχουμε γεννήσεις. Για να έχουμε γεννήσεις, πρώτα πρέπει να έχουμε εργασία. Αν έχουμε εργασία, θα κάνουμε και παιδιά, θα κάνουμε και οικογένεια. Αν δεν έχουμε εργασία, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από αυτά. Οπότε το γεωργικό, στο μέρος που θέλουμε να γίνει. Θέλουμε να γίνει στο τρίγωνο και να υπάρχει και, και ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί πραγματικά την έχουμε ξεχάσει αυτή την περιοχή και τα χωριά στο τρίγωνο και στο Κυπρίνο. Θέλουμε να γίνει στα Δίκαια ή Κόμαρα ή Πλάτη που έχουμε εγκαταστάσει και μπορεί να γίνει εκεί. Θέλουμε να γίνει μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία τρέχουν και τα οποία το όραμά μας είναι να τα κυνηγήσουμε και να τα ενεργοποιήσουμε με μελέτες. Αν δεν μπορεί να γίνει, που είναι το πιο προσοδοφόρο, είναι να γίνει μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Προσέξτε, μιλάω για την ίδρυση του γεωργικού. Γιατί η λειτουργία είναι άλλο πράγμα το γεωργικό. Οπότε για την ίδρυση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που είναι το πιο καλό για ένα Δήμο, ή αλλιώς αν δεν μπορούμε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τότε είναι στην υπόθεση και τα ΣΔΙΤ που δεν είναι η οικονομικότερη λύση, αλλά ουσιαστικά η ανάγκη επιτάσσει να γίνει ένα γεωργικό. Και το γεωργικό πρέπει να γίνει για έχει κοινωνικό πρόσημο στους ανθρώπους της περιοχής μας. Άρα το γεωργικό θα γίνει στα χωριά που σας προανέφερα, θα γίνει με συγκεκριμένους τρόπους, με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν έχει γίνει ως τώρα, γιατί και εγώ έχω ακούσει. Και έχω μιλήσει με ανθρώπους, έχει κολλήσει γραφειοκρατικά σε κάποια σημεία και δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει εκεί. Και όσο πάμε για τη λειτουργία του γεωργικού και δεν υπάρχει συνεργασία με τη Μητρόπολη, γιατί είναι άλλη ιστορία η λειτουργία του γεωργικού και εκεί πάλι θα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα λειτουργήσει το γεωργικό. Επίσης, για το δημογραφικό, πρέπει να είναι ελκυστικός ο Δήμος, να μπορούμε να καλυτερήσουμε αυτούς που είναι εδώ και αυτοί που έρχονται στην περιοχή μας εδώ, οι στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, μπορούμε να δημιουργήσουμε τι, ένα βρεφονιπιακό σταθμό που δεν το παίρνουμε πουθενά. Τι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Εσωτερική καλή συγκοινωνία. Οπότε οι οικονομικοί παράγοντες συμπαίζουν όλοι στο να έχουμε να λύσουμε το πρόβλημα του δημογραφικού για την περιοχή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε την πρώτη θεματική ενότητα, το δημογραφικό και την πληθυσμιακή ενίσχυση, με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαλουφλή. Σταυρούλα. Καλησπέρα, κύριε Ζαλουφλή. Συχνά κατηγορήστε ότι βασίζεστε στην εθνική γραμμή του κόμματος. Όμως κάθε περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Με βάση τα δεδομένα της τελευταίας απογραφής στο Δήμο Ρεστιάδας με τη μείωση 6.000 κατοίκων, τι προτείνετε για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή και κυρίως στις τοπικές κοινότητες, δεδομένου ότι ίσως η ιδιωτική πρωτοβουλία για ανάπτυξη και επενδύσεις θα μπορούσε να επιδράσει θετικά, αλλά βρίσκει την παράταξή σας αντίθετη? Λοιπόν, το δημογραφικό πρόβλημα με όλες τις προεκτάσεις και την υπογεννητικότητα και την εθνισμότητα και τη μετανάστευση μπορεί να είναι κοινωνικά φαινόμενα, αλλά είναι κυρίως και πολιτικά. Και γι' αυτό εμείς πανελλαδικά ως Λαϊκή Συσπήρωση αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και συλλογικά προσπαθούμε να πιέσουμε ώστε να δοθούν λύσεις.
Το βασικό πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση της κοινωνικής πρόνοιας από το ίδιο το κράτος και τη χρηματοδότηση. Είτε αυτή η χρηματοδότηση έχει να κάνει με φορείς οι οποίοι είναι στην ευθύνη του κράτους ή έχει να κάνει με την τοπική διοίκηση. Εμείς θεωρούμε ως Λαϊκή Συσπήρωση ότι μπορεί και μια δημοτική αρχή να πιέσει ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές, να μπορέσει να στηριχτεί η τοπική οικονομία, να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε τα νέα ζευγάρια να επιλέξουν να κάνουν οικογένεια, να εγκατασταθούν στον τόπο, να μπορέσουν να επενδύσουν επαγγελματικά, αλλά και ταυτόχρονα και οι ηλικιωμένοι να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, να μην χρειάζεται να μεταναστεύουν, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενηθούν σε μία δομή και να μπορέσει ο Δήμος να σταματήσει αυτή την κατάρρευση, την πληθυσμιακή, που όλοι γι' αυτό αγωνιούμε. Θεωρούμε ότι με όρους κινήματος, οι κάτοικοι με μπροστάριδε στη μια δημοτική αρχή που θα διεκδικήσει πόρους, θα διεκδικήσει από την κεντρική εξουσία τη χρηματοδότηση, ώστε να στηριχτεί όλες οι δομές υγείας, οι δομές πρόνοιας, οι δομές παιδείας, η στελέχωση όλων των υπηρεσιών αυτών, ώστε να αυξηθεί και να μειωθεί και η ανεργία στην περιοχή, για να μπορέσει να με καλύτερους όρους και οικονομικούς και κοινωνικούς να ευημερέψει η περιοχή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε με την πρώτη θεματική ενότητα, με τις 6 ερωτήσεις στους 6 υποψηφίους δημάρχους. Να συνεχίσουμε με τη δεύτερη. Ευρεία τα θέματα. Είναι οι ενότητες έτσι, στις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά ερωτήματα ομολογουμένως, όμως προσπαθούμε ενδεικτικά στον κάθε ένα να πιάσουμε τουλάχιστον το στίγμα από την κάθε περίπτωση. Η οικονομία και η ανάπτυξη είναι η δεύτερη ενότητα και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Έχουμε αξιολογήσει κατάλληλα τις ερωτήσεις προκειμένου να δούμε πώς θα τις απευθύνουμε. Η πρώτη προς τον κύριο Χρήστο Καζαλτζή από τη Σταύρουλα Γελαδαράκη. Κύριε Καζαλτζή, είναι γνωστό πως η Ορεστιάδα συμπεριλήφθηκε πλέον στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, εν συντομία ΣΒΑ, με προϋπολογισμό έργων και παρεμβάσεων ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Κατ' εξαίρεση όμως, καθώς δεν αποτελεί πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας. Ο χρόνος για την υποβολή προτάσεων δεν είναι σύμμαχος και με δεδομένο αυτό, πόσο έτοιμοι είστε σε ενημέρωση προτάσεις και επιμέρους σχέδια, τα έχετε υποβάλει στη δημόσια διαβούλευση και αν τελικά εκλεγείτε, δεσμεύεστε ότι θα απορροφήσετε και το τελευταίο ευρώ που δικαιούμαστε? Ναι. Όσο αφορά την ανάπτυξη, η ανάπτυξη για μένα έχει δύο παραμέτρους. Το πρώτο είναι η τοπική οικονομία. Έτσι, από την τοπική οικονομία που πρέπει ουσιαστικά να παράγουμε για να έχουμε χρήματα για να υπάρχει ένας οικονομικός κύκλος στην περιοχή μας. Τι παράγουμε, τα δικά μας προϊόντα, αγροτικά ή βιομηχανικά προϊόντα. Αυτά μπορούμε να τα προωθήσουμε. Ναι, πρέπει να κάνουμε διαφήμιση, να δημιουργήσουμε εχθές, να φύγουν αυτά τα προϊόντα για να έχουμε έναν οικονομικό κύκλο υγιής στην περιοχή μας. Δεύτερον, έχουμε εναλλακτικό τουρισμό. Κάνουμε ως τώρα κάτι? Όχι. Πρέπει να φέρουμε επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Πρέπει να φέρουμε ανθρώπους που πραγματικά θα γνωρίσουν την περιοχή μας και θα εγκατασταθούν εδώ. Δεν το έχουμε κάνει ακόμη. Τρίτον, ο Δήμος ουσιαστικά τι είναι? Μια οικονομική μονάδα. Έχει προϋπολογισμούς σε έργα, προμήθειες και υπηρεσίες. Από το 2019 έως το 2024 είχαμε σε προμήθειες και υπηρεσίες 12 εκατομμύρια και κάτι. Από τα 12 εκατομμύρια και κάτι, τα 3.600 πήγαν σε αλφα αναθέσεις. Δεν είπαμε να πάνε σε αλφα αναθέσεις, γιατί αν πηγαίνουν σε ανοιχτούς διαγωνισμούς, μπορεί τα υλικά αυτά ήταν φθηνότερα. Αλλά αυτές οι αναθέσεις που πήραν όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής μας και ουσιαστικά ο Δήμος πρέπει να συμπεριφέρεται και να δράει ισότιμα και δίκαια σε όλους τους επαγγελματίες της περιοχής μας, να παίρνουν όλοι από την οικονομική πέτα του Δήμου μας. Δεύτερον, ναι, δίνω τη δέσμευσή μου ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ καλά για να πάρουμε έστω και το τελευταίο ευρώ της απορροφητικότητας από τα συγκεκριμένα προγράμματα ή οποιοδήποτε πρόγραμμα βγει και αφορά τους Δήμους. Τρίτον, το οποίο το αφήνουμε πολύ έξω, τι γίνεται με το τοπικό χωρικό σχέδιο? Είναι ουσιαστικά αυτό που θα μας δείξει την κατεύθυνση, την αναπτυξιακή του Δήμου μας. Είναι η περιφέρεια, υπάρχει το τοπικό χωρικό σχέδιο, το χωρικό σχέδιο της περιφέρειας. Αυτό το παίρνει η περιφέρεια, είμαστε μέσα στην περιφέρεια εμείς και μετά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν έρθει η πρόταση της περιφέρειας για το τι θέλει στην περιοχή μας, να είμαστε έτοιμοι προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων. Ουσιαστικά με το τοπικό χωρικό σχέδιο, τι θα κάνουμε? Θα υπάρξουν κάποιες περιοχές, οικιστικές περιοχές, παραγωγικές και βιομηχανικές περιοχές, περιοχές γης και περιοχές προστασίας. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, να τα εντοπίσουμε και ουσιαστικά να δώσουμε τα φόντα μας να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων. Άρα,
οτιδήποτε τρέξει, οποιοδήποτε πρόγραμμα υπάρχει, οτιδήποτε γίνεται, θα έχουμε όραμα, θα έχουμε το τμήμα προγραμματισμού και θα είμαστε έτοιμοι από πλευράς μελετών για να διεκδικήσουμε και το τελευταίο ευρώ που πρόκειται να πέσει στο Δήμο Οριστιάδας. Δεν πρέπει να μείνουμε ποτέ στην άκρη. Πρέπει να διεκδικήσουμε τα πάντα και πρέπει πραγματικά να κάνουμε τα πάντα για το Δήμο μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καζαλτζή. Στην οικονομία ανάπτυξη, η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Βασίλη Μαυρίδη. Σταυρούλα. Κύριε Μαυρίδη, τεράστιο πλήγμα για την περιοχή θεωρείται η παύση λειτουργίας του εργοστασίου Ζάχαρης. Θυμίζουμε και την τελευταία δήλωση του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, πως εντός του 2023 θα ξεκινήσει η διαδικασία για να βρεθεί επενδυτής, αλλά και τις ενέργειες του κυβερνητικού βουλευτή Αναστασίου Δημοσχάκη, που υποστηρίζει ότι έχει δώσει ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα και ζήτησε τη συνεργασία με όλους εσάς ως παράγοντες. Από την άλλη, σας κατηγορούν για αδράνεια ή ισχνή αντίδραση στο κλείσιμο του εργοστασίου. Και το ερώτημα είναι αν θεωρείτε την κατάσταση αναστρέψιμη, αν επικοινωνήσατε ποτέ με τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Δημοσχάκη ή άλλους κυβερνητικούς παράγοντες και αν υπάρχει τελικά πιθανότητα για επαναλειτουργία ή αλλαγή χρήσης του εργοστασίου. Αρχικά, επιτρέψτε να πω ότι το ξεκινάμε με λάθος βάση. Χρονικά, το έχω ξαναπεί. Το εργοστάσιο Ζάχαρης, εγώ όταν ανέλαβα, ήταν κλειστό. Επί της δικής μας θητείας ξανά άνοιξε. Και μετά πάλι στη δική μας θητεία ξαναέκλεισε, για να έχουμε μια ρεαλιστική απεικόνηση των πραγμάτων όσον αφορά τη χρονική τους εξέλιξη. Έχω επικοινωνήσει και με τον κ. Γεωργιάδη και με τον κ. Δημοσχάκη και με τον επενδυτή, στον οποίο ξεπουλήθηκε τα περιουσιακά στοιχεία μέσα από την Τράπεζα Πειραιός, με την ίδια την Τράπεζα την Πειραιός. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί, και θα είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινέστατος, δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει σαν βιομηχανία Ζάχαρης. Από την πρώτη στιγμή λέω ότι πρέπει να μετατραπεί σε τυχόν έβρεση επενδυτικού ενδιαφέροντος σε κάτι άλλο και μάλιστα σε πολλές, ας το πω, κατευθύνσεις. Όχι μόνο σε μία λειτουργία. Μόνο έτσι θα μπορεί να είναι ελκυστικό για έναν επενδυτή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, και εδώ μπορώ να σας κάνω και την αποκάλυψη που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι, η Τράπεζα Πειραιός έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για να μπορέσει να γίνει αλλαγή χρήσης. Αυτό το γνωρίζουμε γιατί ήρθε στο Δήμο για να μπορέσει να πάρει βεβαίως σημείο φιλής για το ΤΑΠ, το τέλος εκείνης της περιουσίας. Υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι άμεσα. Στηρίζουμε και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια εξυπηρετεί τα τοπικά συμφέροντα. Θα πρέπει να ανοίξουν, αν προχωρήσει η επένδυση. Επιτρέψτε μου να πω ότι το τέλος του 23 πλησιάζει, άρα είναι πολύ σφιχτά τα χρονικά περιθώρια στην εξαγγελία του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν βλέπω, και θα το πω ξεκάθαρα, η περίοδος δεν είναι αρκετή για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Έχουν γίνει όμως κινήσεις. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πρώτα ποιο είναι στην ουσία το επενδυτικό ενδιαφέρον. Γιατί επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Όταν ξεπουλήθηκε η Ζάχαρη, θεωρούσαν ότι είναι μια σωστή κίνηση. Τελικά αποδείχτηκε ότι έγινε για να εξασφαλιστούν ακόμα μεγαλύτερα ιδιωτικά συμφέροντα και να βγει η παραγωγή ζάχαρης από την ελληνική ενδοχώρα. Θα το δούμε. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε επένδυση. Στο μερίδιο που μας αναλογεί, στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας για την τοπική κοινωνία, χωρίς όμως να είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε το τελικό deal, επιτρέψτε μου να πω, γιατί είναι αποκλειστικά πλέον στα χέρια της Τράπεζας Πειραιός. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαυρίδη. Προς την κυρία Μαρία Κουκουσκίδου, η επόμενη ερώτηση. Παραμένουμε στην ίδια θεματική ενότητα, οικονομία ανάπτυξη. Σταυρούλα. Κύριε Κουκουσκίδου, βασική διεκδίκηση του εμπορικού κόσμου της περιοχής είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Κάτι τέτοιο γνωρίζουμε πως δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων ενός Δήμου, όμως το συναντάμε στο προεκλογικό πρόγραμμά σας. Εφόσον δεν είναι εφικτή τουλάχιστον άμεσα η εφαρμογή αυτών των μέτρων, τι επιπρόσθετα μέτρα έχετε στην ατζέντα σας ώστε να βοηθήσουν σχετικά την αγορά και να αποτρέψουν την οικονομική αιμορραγία στις γειτονικές χώρες? Θεωρώ πολύ σημαντικό να ξεκινήσω από το εργοστάσιο Ζάχαρης, γιατί γύρω από αυτό ήταν συγκροτημένη όλη η τοπική οικονομία. Όταν το εργοστάσιο Ζάχαρης έκλεισε, η τοπική οικονομία κατέρευσε. Η αποβιομηχάνηση ήταν απόλυτη. Δεν υπήρξε τίποτα να αντικαταστήσει το εργοστάσιο Ζάχαρης. Στην φάση αυτή ο κύριος Δήμαρχος εξαφανίστηκε, σιώπησε και συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των Αθηνών και τις υποδείξεις των τραπεζών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ακρίβεια των προϊόντων μας φαίνεται να στέλνει τους καταναλωτές μας στις γύρω γειτονικές αγορές.
Έτσι πιέζονται οι ντόπιες επιχειρήσεις, οι οποίες απολύουν προσωπικό και οι νέοι μεταναστεύουν δυστυχώς. Θέλω να είμαι απόλυτη, είναι κάτι που είμαστε οι πρώτοι που το αναδείξαμε, το έχουμε στο τραπέζι εδώ και 5 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να αναστραφεί αυτή η αρνητική φορά είναι να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο στους άμεσους φόρους όσο και στους έμεσους φόρους. Φόρος εισοδήματος, φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος καυσίμου, φόρος μεταβίβασης ακινήτων πρέπει να μειωθούν. Θα μειωθούν οι τιμές των προϊόντων. Και έτσι οι καταναλωτές μας θα ψωνίζουν πλέον από τις ντόπιες επιχειρήσεις. Οι ντόπιες επιχειρήσεις θα ανασάνουν, θα μπορούν να κάνουν προσλήψεις και να κάνουν και κάποιες επενδύσεις. Το μόνο κίνητρο για να γίνουν επενδύσεις από τις ντόπιες επιχειρήσεις, αλλά και να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές, είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Πολλοί τοπαθείς λένε ότι αυτό δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει όλοι να ενωθούμε γύρω από αυτήν την υπόθεση, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε. Πέρα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, προτείνουμε τη μείωση κατά 15% των δημοτικών τελών για τις ντόπιες επιχειρήσεις σε σχέση με την οικονομία και την ανάπτυξη. Προτείνουμε την ίδρυση ενεργειακής κοινότητας δημοτικής, η οποία θα επενδύει σε φωτοβολταϊκό πάρκο και θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου σε ενέργεια, αλλά και θα στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά. Την ίδρυση ενός κέντρου γυναικών ορεστιάδας, το οποίο θα προωθεί την γυναικεία απασχόληση. Κυρία Κουκουσκίδου, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Βεβαίως. Τελειώσατε τη φράση σας. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά. Ένα μικρό προβληματάκι στο χρονόμετρο μπορεί να το βλέπουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε στην οθόνη τους. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθούμε και να τηρούμε το χρόνο τουλάχιστον από τη μεριά μας. Σταυρούλα Γελαδεράκη, η επόμενη ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Κωνσταντίνο Ζαλουφλή. Κύριε Ζαλουφλή, διαρκώς ζητάτε από τους πολίτες να συνταχθούν μαζί σας για να δυναμώσει ο αγώνας ώστε να χάσουν κέρδη οι λίγοι, οι εργολάβοι και οι μεγάλες εταιρείες και να κερδίσουν οι πολλοί, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι επαγγελματίες. Ειδικά στο Δήμο Ορεστιάδας και ακόμα πιο συγκεκριμένα στα χωριά της περιφέρειας, σήμερα, με την υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς κρατικές και δημόσιες επενδύσεις, εξηγήστε μας τι αγώνες πιστεύετε ότι απαιτείται για να κερδίσουν οι πολλοί. Κοιτάξτε, τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε δει ότι έχουν απορροφηθεί πάρα πολλά χρήματα από τους Δήμους και από την περιφέρεια για υποδομές. Δυστυχώς, βλέπουμε εγκαταλειμμένα πάρα πολλά έργα από αναψυκτήρια δημοτικά, πάρκα, ακόμα και φράγμα εγκαταλειμμένα. Έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια και μόνο κερδισμένοι όλα αυτά τα χρόνια βγήκαν οι εργολάβοι, ίσως και κάποιοι τυχεροί που πήραν κάποια δωράκια. Εμείς θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να αξιοποιήσει τα χρήματα που πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες βάσει των αναγκών τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Δήμων είναι η υποχρηματοδότηση. Δυστυχώς το κράτος χρωστά πάρα πολλά στους Δήμους. Κάθε χρόνο παρακρατά περίπου το 65% από αυτό που πρέπει να αποδώσει στους ίδιους. Εμείς θεωρούμε ότι οι ίδιοι πολίτες, οι ίδιοι οι φορείς της τοπικής κοινωνίας και των κοινοτήτων πρέπει να διεκδικήσουν αυτή τη χρηματοδότηση. Πρέπει για να πιέσουμε την κεντρική εξουσία να γίνουν τα έργα που πρέπει για να προστατευτεί η ζωή τους. Εμείς ιεραρχούμε την όποια ανάπτυξη με την ποιότητα ζωής και η ποιότητα ζωής έχει να κάνει με έργα τα οποία θα διασφαλίσουν την ανθρώπινη ζωή που είδαμε το κράτος, η περιφέρεια και οι Δήμοι το προηγούμενο διάστημα δεν κατάφεραν να διασφαλίσουν. Οπότε από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε συγκεκριμένα έργα που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική, αντιπυρική προστασία, έργα υποδομών όπως η οδοποιία, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και φυσικά ό,τι άλλες ανάγκες ιεραρχήσει ο ίδιος ο Δήμος και να μην χρειάζεται να εξαρτηθεί από ό,τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρηματοδοτικά συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία μπορούμε να απορροφήσουμε για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις στο Δήμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαλουφλή. Προς τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο, η επόμενη ερώτηση στην Ενότητα Οικονομία Ανάπτυξη από τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Κύριε Παπαδόπουλε, παρότι ο Δήμος Ορεστιάδας λόγω της διασυνοριακότητας θα μπορούσε να αποτελέσει περιοχή ελκυστική για εγκατάσταση επιχειρήσεων που στοχεύουν και στις όμορες χώρες, βλέπουμε πως τα κίνητρα που δίνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχουν την ίδια ισχύ σε όλο τον Εύρο. Γιατί λοιπόν κάποιος να επιλέξει το Δήμο Ορεστιάδας συγκριτικά με την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα? Εσείς, με ορίζοντα την επόμενη πενταετία, ποιες κινήσεις θα κάνετε αν εκλεγείτε ώστε να γίνει η περιοχή πιο φιλική και να προσελκύσει τέτοιου είδους δραστηριότητες?
Πραγματικά είναι πολύ καλή η ερώτησή σας, κύριε Γελαδαράκη. Να ξεκινήσω από το εξής. Για να έχουμε οικονομία και την ανάπτυξη της οικονομίας στην περιοχή μας, χρειάζονται σίγουρα και ο Δήμος να βάλει το χέρι του. Μπορεί να βάλει σε πολλούς τομείς το χέρι του. Μπορεί να βάλει στην αγροτική οικονομία, μπορεί να βάλει στην επέκταση του τουρισμού, μπορεί να βάλει στην καινοτομία, στη σύνδεση με το πανεπιστήμιο. Αλλά στην ερώτησή σας απαντώντας, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το έχω ξαναπεί, ο Δήμαρχος της πόλης να δρά σαν οικονομικός διπλωματικός ακόλουθος της πόλης του. Δηλαδή, πρέπει να φτιαχτεί ένας φάκελος επιτέλους, ένας φάκελος προώθησης της περιοχής μας, που να λέει ποια είναι τα πλεονεκτήματά του, τα πλεονεκτήματα της περιοχής, τι μπορεί να προσφέρει σε μια επιχείρηση ή σε μια εταιρεία που θέλει να επενδύσει εδώ πέρα, ποια είναι τα κίνητρα που μπορεί να δώσει ο Δήμος. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι τα δημοτικά τέλη που πληρώνει μια επιχείρηση στην βιομηχανική επιχείρηση στην Οριστιάδα είναι ίδια με μια κατοικία. Μια βιομηχανική επιχείρηση μπορεί να έχει 5.000 τετραγωνικά μία αποθήκη και πληρώνει τα ίδια δημοτικά τέλη ανά τετραγωνικό ενώ με μία κατοικία. Το οποίο σημαίνει ένα δυσβάσταχτο φορτίο για μια επιχείρηση χωρίς λόγο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα που είναι κίνητρα που μπορεί να κάνει ο Δήμος, μπορεί να τα βάλει σε ένα φάκελο και να πάει να κάνει απευθείας προτάσεις σε επιχειρήσεις. Και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που λέτε εσείς. Πρώτον, είναι το ότι είμαστε σε μια περιοχή που είμαι με έντονο πρόβλημα διασυνοριακότητας, είναι και ένα πλεονέκτημα γιατί είναι κοντά στη Βόρεια Ευρώπη και στις αγορές της. Δεύτερον, αναμένουμε επιτέλους την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής, το οποίο μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον ένα πλεονέκτημα της περιοχής. Τρίτον, έχουμε τον επενδυτικό νόμο, το οποίο δίνει 70%, αλλά δίνει το ίδιο με την Αλεξανδρούπολη. Πώς θα πρέπει να γίνει λοιπόν κάτι για συγκεκριμένα για την περιοχή. Θα πρέπει ο Δήμος να πιάει και να απευθυνθεί κατευθείαν σε επιχειρήσεις. Και να πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, πείτε ότι θέλει η Τέσλα να φτιάξει ένα εργοστάσιο για μπαταρίες. Ξέρει που βρίσκεται η Οριστιάδα, ξέρει τι περιέχει, ξέρει αν μπορούμε να τη δώσουμε εμείς γη ή όχι. Αυτό πρέπει να το κάνει ο Δήμαρχος. Πρέπει να πηγαίνει απευθείας. Να χτυπάει τις πόρτες, μία, δύο, τρεις πόρτες, κάποια στιγμή θα βρει κάποια ευήκοα ότα. Και για να πάω και σε ένα άλλο που είπατε πριν, το οποίο το σημείωσα και θέλω να το βάλω. Είπατε πριν ότι κατ' εξαίρεση ο Δήμος Οριστιάδας πήρε το πρόγραμμα. Προλαβαίνουμε εσείς πρόσωπα, κύριε Παπαδόπουλε, ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Πρέπει, να τελειώσω απλά τη φράση μου, πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε την ίδρυση Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Εύρου, ώστε αυτή η εξαίρεση να μην είναι εξαίρεση πλέον, αλλά να γίνει πραγματικότητα η καθημερινότητα. Και θα το εξηγήσουμε και μετά. Ευχαριστούμε θερμά. Και η τελευταία ερώτηση από την Ενότητα Οικονομία Ανάπτυξη προς την Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμου Οριστιάδας είναι στο χέρι μας. Θα απαντήσει αντί του κυρίου Παπανδρέου ο κύριος Αγγελακούδης. Κύριε Αγγελακούδη, μεγάλος λόγος γίνεται για ανάπτυξη με την έλευση του φυσικού αερίου στην Οριστιάδα. Οι πολίτες όμως προς το παρόν δεν δείχνουν ικανοποιημένοι, αφού ζουν μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις των έργων που δεν τελειώνουν, τις ανοιχτές τρύπες, τις διακοπές νερού λόγω θράψεων έργων, ζητήματα κυκλοφορίας αλλά και επικινδυνότητας για οχήματα και πεζούς. Ήδη από πέρσι έπρεπε να είχαν γίνει συνδέσεις και παραμένει άγνωστο το πότε θα συμβεί αυτό. Τι θα κάνατε διαφορετικά αν ήσασταν στην προηγούμενη περίοδο Δημοτική Αρχή, ώστε να αποφευθούν όλα αυτά, αλλά και τι σχεδιάζετε να κάνετε άμεσα αν κληθείτε να διοικήσετε μετά τις εκλογές. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, που αντιμετωπίζει ο Δήμος με την κατάσταση των δρόμων από τις εργασίες του φυσικού αερίου είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνολικά ο Δήμος σε ό,τι έργο έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή του κ. Μαυρίδη. Βλέπουμε έργα με πολλές καθυστερήσεις, έργα που αλλάζουν μελέτες για να ολοκληρωθούν καθώς τελευταία στιγμή αποφάσισαν ότι δεν κάνει αυτή η μελέτη ενώ έχει δημοπρατηθεί με αυτή τη μελέτη το έργο. Έχουμε δει εργολάβους να μην θέλουν να τελειώσουν τα έργα και να πηγαίνουμε με το παρακαλυτό. Όχι. Θα πρέπει πλέον ο Δήμος Οριστιάδας να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει να διεκδικεί, θα πρέπει να αλλάξει πώς αντιμετωπίζει τους εργολάβους. Δεν είμαστε το παραπέδι κανενός. Δεν μας κάνουν χάρη που ξοδεύουμε τα χρήματα των δημοτών για να κάνουμε έργα. Θα πρέπει όλοι αυτοί να το σεβαστούν. Το φυσικό αέριο, όταν ξεκίνησε το έργο, δεν ήταν φυσικά, δεν θα απευθυνόταν μόνο για τις οικίες, αλλά και για τις βιοτεχνίες. Ποια βιοτεχνία πιέζει αυτή τη στιγμή για να συνδεθεί το φυσικό αέριο? Δεν έχουμε βιοτεχνίες, δεν έχουμε βιομηχανίες. Συνεπώς θα πρέπει να αναπτυχθεί όλος ο βιομηχανικός κλάδος, όλος ο μεταποιητικός κλάδος, που είναι το πολύ σημαντικό στην περιοχή μας, να πάρουμε την υπεραξία των αγροτικών προϊόντων που παράγει η περιοχή
Και φυσικά όλα αυτά τα εργοστάσια θα θέλουν μετά να συνδεθούν με το φυσικό αέριο, όταν θα έχουμε και μια τιμολογιακή πολιτική που θα συμφέρει αυτές τις επιχειρήσεις. Για να μείνουμε όμως στα έργα, καθώς ρωτάτε τι θα κάναμε εμείς ως Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε να πιέζουμε ώστε και να ολοκληρώνεται το έργο, γιατί φαίνεται ότι και η κυβέρνηση και το κεντρικό κράτος, αλλά και ο Δήμος αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα έργα με μια τσαπατσουλιά. Απλά, πριν πάμε στις εθνικές εκλογές, να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε εκεί πέρα, ότι είναι αυτά τα τοποθετικά που λέγαμε θα πρέπει να πάρει και επιτέλους κάποτε ο Δήμος Ορεστιάδας. Μας πέταξαν το φυσικό αέριο χωρίς καμία αρχή και τέλος. Δεν ξέρουμε καν πότε θα μπουν οι μονάδες αποσυμπίεσης. Βλέπουν τώρα ότι δεν μπορούν να τα βάλουν στην περιοχή που ήταν, καθώς υπήρχε πρόβλημα στατικότητας. Δεν ξέρουμε πότε θα προχωρήσουμε και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Όλα αυτά δεν γίνεται μια δημοτική αρχή να μην δεν τα ξέρει. Είναι μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να τα γνωρίζει, πρέπει να πιέζει, πρέπει να δίνει απαντήσεις στους δημότες. Δεν γίνεται να αφήνουμε τις λακκούβες ανοιχτές για να υπάρχει κίνδυνος ακόμη και να σκοτωθεί κόσμος. Ναι, δεν το λαθιάσω. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είχατε και 3 δευτερόλεπτα ακόμα, αλλά σας ευχαριστούμε. Ναι, χτυπάει το χρονόμετρο. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε 2 θεματικές ενότητες. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να μας απασχολήσουν το περιβάλλον, η πολιτική προστασία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πολιτιστική, τουριστική και αθλητική ανάπτυξη, η διοίκηση και η καθημερινότητα των πολιτών στην πόλη και στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Κούραση. Γυρίσματα, πρόβες, θέατρο, ξενύχτη, αϊπνία. Αϊπνία. Θα την πετσοκόψω με τη γνωστή μελατονίνη σε σπρέι. Σπρέι μελατονίνης. Άμεσης δράσης. Σε λίγα λεπτά κοιμάσαι. Με ένα ψιτ κατά από τη γλώσσα και κοιμήθηκες. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την Doc Pharma. Καλά τους έκανες, αφού είχαν βαθούλωμα στον εγκέφαλο οι άχρηστοι. Πώς τους... Τι έγινε, αγορίνα μου, ερεθισμένος λαιμός. Και θες να βγεις για σε κόσμο. Μα δεν πήγα πουθενά, δεν είδα κανένα. Ναι, αλλά κάτι τσίμπησες. Μικρόβια στο δικό μου το λαιμό. Και τώρα που εμφανίζουμε, τι κάνουμε. Μοσέπτ Όραλ, το αντισηπτικό σπρέι για το λαιμό. Προλαβαίνεις και προστατεύεσαι από πολλά. Με τη δύναμη της χλωροεξιδίνης ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο και τη φλεγμονή που δημιουργείται από βακτήρια και ιούς. Πώς τους πετσόκοψες έτσι. Και πού είσαστε. Και στις ενοχλήσεις, πετσόκομα. Δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι. Radioevros.gr. Μπες στον κόσμο με ένα κλικ. Επικαιρότητα, αθλητικά, συνεντεύξεις, live blogging, εφημερεύοντα φαρμακεία και πρατήρια καυσίμων. Ό,τι και αν ψάχνεις, είναι εδώ, άμεσα και έγκυρα. Μία σελίδα από τον Εύρο, για τον Εύρο. Radioevros.gr. Με ένα κλικ στον υπολογιστή σου, στο τάμπλετ σου, στο κινητό σου. Radioevros.gr. Μπες στον κόσμο με ένα κλικ.
Κούραση. Γυρίσματα, πρόβες, θέατρο, ξενύχτη, αϊπνία. Αϊπνία. Θα την πετσοκόψω με τη γνωστή μελατονίνη σε σπρέι. Σπρέι μελατονίνης. Άμεσης δράσης. Σε λίγα λεπτά κοιμάσαι. Με ένα ψιτ κατά από τη γλώσσα και κοιμήθηκες. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την Doc Pharma. Καλά τους έκανες, αφού είχαν βαθούλωμα στον εγκέφαλο οι άχρηστοι. Πώς τους... Τι έγινε, αγορίνα μου, ερεθισμένος λαιμός. Και θες να βγεις για τον κόσμο. Μα δεν πήγα πουθενά, δεν είδα κανέναν. Ναι, αλλά κάτι τσίμπησες. Μικρόβια στο δικό μου το λαιμό. Και τώρα που εμφανίζομαι, τι κάνουμε. Μοσέπτ Όραλ, το αντισηπτικό σπρέι για το λαιμό. Προλαβαίνεις και προστατεύεσαι από πολλά. Με τη δύναμη της χλωροεξιδίνης ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο και τη φλεγμονή που δημιουργείται από βακτήρια και ιούς. Πώς τους πετσόκοψες έτσι. Και πού είσαστε. Και στις ενοχλήσεις, πετσόκομα. Δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι. Κυλάει ο χρόνος γρήγορα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι η συνάντηση των 6 υποψηφίων δημάρχων Ορεστιάδας, οι οποίοι απαντούν στα ερωτήματα του Ράδιο Εύρος σε αυτό το μοναδικό debate των 6 υποψηφίων για το Δήμο Ορεστιάδας που έχει οργανώσει ο σταθμός μας. Θα περάσουμε στις 3 επόμενες θεματικές ενότητες, συνεχίζοντας, και θα προχωρήσουμε με την ενότητα περιβάλλον, πολιτική προστασία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδιαφέρουσες απαντήσεις περιμένουμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το βιώσαμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας με τις φυσικές καταστροφές, αλλά και δεν ξέρουμε τι μπορεί να περιμένουμε στο μέλλον από ό,τι ακολουθεί. Η πρώτη ερώτηση θα απευθυνθεί στον κύριο Χρήστο Καζαλτζή από την Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σταυρούλα. Κύριε Καζαλτζή, η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η προστασία των πολιτών από φυσικές καταστροφές είναι δύο έννοιες που άρρηκτα συνδέονται. Αποδεδειγμένα λοιπόν, μετά τις πρόσφατες καταστροφές απαιτείται νέα προσέγγιση και καλύτερη πρόληψη. Η Δημοτική Επαναφορά έχει αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά της στα νέα δεδομένα. Έχει σχέδιο και λύσεις για την περίπτωση ανάληψης της Δημοτικής Αρχής. Και πρέπει να λέμε βεβαίως, δεν πρέπει να έρθουν οι καταστροφές και μετά να έχουν πρόγραμμα εμείς. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών καταστροφές. Υπάρχουν καταστροφές από πλημμύρες, οι οποίες έχουν σχέση με ρέματα, τα οποία ρέματα είναι ευθύνη της περιφέρειας, και υπάρχουν καταστροφές οι οποίες έχουν σχέση με τις πυρκαγιές. Στο πρώτο κομμάτι, εκεί που έχουμε σχέση με την περιφέρεια, πρέπει με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων να δούμε τα ρέματα, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι γεμάτα από κλαδιά, αν θέλουν καθάρισμα. Και μετά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε εγγράφως με την περιφέρεια, με αριθμό πρωτοκόλλου, και να τους πούμε ποια είναι τα προβλήματα και ότι χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Γίνεται αυτό. Εγώ δεν το έχω δει πολλές φορές. Έρχονται μηχανήματα της περιφέρειας και να καθαρίζουν. Και το αποτέλεσμα, η τελευταία πλημμύρα στη Λεπτή. Πήγαν τα κλαδιά, βουλώσαν τη γέφυρα στο καινούριο δρόμο που έγινε και μετά είχαμε όλο αυτό δυστυχώς το αποτέλεσμα. Συνεχίζω. Όσον αφορά τις πυρκαγιές, είναι ευθύνη το να δημιουργούμε. Είναι ευθύνη του να δημιουργούμε αντιπυρκαγιές ζώνες εμείς. Όχι, δεν είναι ευθύνη του Δήμου. Είναι ευθύνη του Δασαρχείου.
πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με το Δασαρχείο, να κάνουν τις εμπειρικές ζώνες και να καθαρίζουν τους δρόμους, αλλά από εκεί και πέρα ο Δήμος να δρά προληπτικά με το Δασαρχείο, έτσι ώστε εκεί που ενώνονται τα δάση ή η ευθύνη του Δασαρχείου με τις οικιστικές περιοχές στις δικές μας, να υπάρχει καθάρισμα δέντρων, αρέωμα δέντρων, χόρτα ξερά να τα παίρνουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην χρειάζεται να τρέχουμε στο τέλος για να λύσουμε το πρόβλημα. Επίσης, κάτι σημαντικό, γιατί μας βλέπουν και οι συνδημότες. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις υποχρεώσεις μας και τις ευθύνες μας. Ποιες είναι αυτές? Το κάθε οικόπεδο, κάθε συνδημότη μας που είναι κενό, πρέπει να καθαρίζεται από τον ίδιο. Γιατί αν πάρει κάποιο, όπως είδαμε στις πυρκαγιές, κάηκαν το ένα μετά το άλλο. Γιατί δεν ήταν σωστά καθαρισμένα. Οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να δούμε τα οικόπεδα που δεν είναι καθαρισμένα. Να στείλουμε έγγραφο ως Δήμος σε αυτά τα οικόπεδα και από εκεί και πέρα, αν δεν τα καθαρίσουν, να τα καθαρίσει ο Δήμος και ουσιαστικά το αντίτιμο της ίσπραξης εργασίας να στέλνεται στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, έτσι ώστε να προφυλάσσουμε και τους υπόλοιπους συνδημότες μας, αλλά και το οικόπεδο του ίδιου που δεν είναι καθαρίσει το οικόπεδό του. Οπότε είναι μια σειρά πραγμάτων. Στο ένα έχει ευθύνη η περιφέρεια με την οποία πρέπει να συνεργαζόμαστε, να μιλάμε και να διεκδικούμε με έγγραφα το τι πρέπει να γίνουν τα ρέματα και τα ποτάμια. Και επίσης και κάτι άλλο το οποίο το έδειξε προηγουμένως και ένας συνάδελφος εδώ, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν σοβαρά το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων. Φράγματα που πρέπει να κάνουν στην περιοχή μας, γιατί το 24 σταματάει και το νερό, η συνθήκη που θα έρχεται το νερό από τη Βουλγαρία και θα έχουμε θέματα και για τους αγρότες, αλλά και να μην έχουμε και θέματα πλημμυρικής φύσης όπως έχουμε προγενέστερα έτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Η επόμενη ερώτηση στην Ενότητα Περιβάλλον Πολιτική Προστασία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαλουφλή. Κύριε Ζαλουφλή, πολλές φορές η λαϊκή συσπήρωση έχει κατηγορηθεί πως είναι αντίθετη σε ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες όμως μπορεί μελλοντικά να συμβάλλουν στην οικονομική άνθηση μιας περιοχής που έχει ιδιαίτερη ανάγκη, όπως ο Δήμος Ορεστιάδας. Ποια θα είναι η στάση σας σε μια επένδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μια ιδιωτική εταιρεία στην περιοχή, η οποία μπορεί να φέρει οικονομικά ωφέλη από τη δραστηριότητά της για τους κατοίκους? Δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι δεν ενδιαφέρει ούτε στο κομμάτι των επενδύσεων των ΑΠΕ δεν ενδιαφέρεται κανείς για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να φανεί και από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από την τοπική διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Δυστυχώς, όλες αυτές οι επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κυνήγι του κέρδους, στο κυνήγι να μειώσουν το κόστος παραγωγής, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον των περιοχών που γίνεται. Δυστυχώς μετατρέπονται οι δασικές εκτάσεις για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι επενδύσεις και στερούν από την κοινωνία, από την περιοχή και στην περιοχή μας από καλλιεργήσιμες εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας που είναι τόσο χρήσιμες για την οικονομία της περιοχής ως τον κορυφαίο παραγωγικό κλάδο. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι αυταπάτη όταν κάποιος νομίζει ότι οι ΑΠΕ μπορούν να έχουν και ένα οικολογικό πρόσημο είτε ένα οικονομικό όταν βασίζονται στην αναρχία της παραγωγής, όταν ξεφυτρώνουν ανεξέλεγκτα χωρίς να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση δεν είμαστε ενάντια σε αυτές τις μορφές επενδύσεων. Πρέπει να γίνεται, να χρησιμοποιούν όλες τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αλλά πρέπει να γίνεται κεντρικά σχεδιασμό με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το αίτημα του ΟΕΒ, για παράδειγμα, ότι να γίνει ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τις αρδευτικές, σήμερα που το μεγαλύτερο κόστος της άρδευσης είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος της ενέργειας. Με τέτοια γνώμονα, με τέτοια προοπτική, είμαστε υπέρ όταν εξασφαλίζεται το κοινωνικό όφελος και όχι τα κέρδη κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων που στην ουσία δεν θα προσφέρουν τίποτα στον τόπο εκτός από κάποιες λίγες θέσεις εργασίας. Ευχαριστούμε θερμά και τον κύριο Ζαλουφλή. Στην κυρία Μαρία Κουκουσκίδου, η επόμενη ερώτηση. Παραμένουμε στο περιβάλλον, την πολιτική προστασία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σταυρούλα. Κυρία Κουκουσκίδου, οι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στον Εύρο φέρνουν επιπτώσεις που επηρεάζουν το σύνολο του νομού. Επίσης, φέρνουν το φόβο παρόμοιο καταστροφών και στο δικό μας Δήμο, αλλά και τον κίνδυνο των πλημμυρών στο χειμώνα που έρχεται. Με την εμπειρία των 9 χρόνων ως αντιπολίτευση, πιστεύετε ότι ο Δήμος Ορεστιάδας είναι θωρακισμένος απέναντι σε τέτοια φαινόμενα? Μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς όσοι κατοικούμε εδώ ή απαιτούνται ενέργειες που δεν έγιναν? Σε ποιες επιπλέον πρωτοβουλίες σχεδιάζετε να προχωρήσετε ως Δήμαρχος για την πρόληψη από τέτοιες ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές?
Πραγματικά δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που να αλληλεπιδρά και να συνδέεται με το περιβάλλον όσο είναι ο Εύρος. Ο Εύρος συνδέεται με τα ποτάμια του, συνδέεται με τα δάση του, με τη διακρατικότητα. Αυτό φάνηκε και μετά τις τελευταίες, τις πρόσφατες πυρκαγιές. Μετά τις πυρκαγιές όμως πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τους τελευταίους μήνες ο κύριος Δήμαρχος πήρε απόφαση, κατάφερε να περάσει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνδέεται με την βλάβη του περιβάλλοντος, να γίνει δηλαδή ο Βόρειος Εύρος ένα απέραντο πάρκο ανεμογεννητριών. Όλος ο Βόρειος Εύρος ένα αιωλικό πάρκο, χάρη των ιδιωτικών συμφερόντων. Ευτυχώς ήμασταν εκεί και σύσσωμη αντιπολίτευση φέραμε ξανά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με δική μου εισήγηση καταφέραμε να αλλάξουμε την απόφαση και να πούμε ότι δεν συμφωνούμε με την τοποθέτηση των προτινόμενων ανεμογεννητριών. Και στις δύο αποφάσεις ο κύριος Παυρίδης ήταν μαζί με τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Ήταν μαζί με τους επενδυτές και ενάντια στο περιβάλλον και στο κοινό συμφέρον. Εμείς καταφέραμε και ανατρέψαμε την απόφαση αυτή. Ο κόσμος καταλαβαίνει τον ρόλο και των δύο. Παρόλο που τελευταία φαίνεται να αλληλοκατηγορούνται. Καταλαβαίνει, είναι και τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Πρέπει να μας δώσουν μια εξήγηση γιατί θέλουν τόσο πολλές ανεμογεννήτριες. Όμως πρέπει να πούμε ότι οι σύγχρονες κοινωνίες εξασφαλίζουν την ασφάλεια, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στον Βόρειο Εύρο, η ασφάλεια ήταν πάντα το ζητούμενο. Ασφάλεια από τις πλημμύρες, ασφάλεια από τους δύσκολους γείτονες. Αυτά είναι γνωστά. Όμως, τα τελευταία δύο χρόνια μας έφεραν και το κίτ προκεκά. Οι άνθρωποι, οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου αισθάνονται ανασφαλείς. Ο κύριος Δήμαρχος στο θέμα αυτό κρύφτηκε, δεν αντέδρασε. Υπηρέτησε τα συμφέροντα της κυβέρνησης, τα συμφέροντα του απαράδεκτου κυρίου Μηταράκη, τα συμφέροντα των κατασκευαστών. Ο κύριος Δήμαρχος θέλει αυτό το θέμα να ξεχαστεί. Εμείς όμως το θέμα αυτό λέμε ότι το έχουμε στο τραπέζι. Θα επαναδιαπραγματευτούμε το μέλλον του ΚΙΤ ΠΡΟΚΕΚΑ. Με δήμαρχο τον κύριο Μαυρίδη ή τον κύριο Παπαδόπουλο είναι σίγουρο ότι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε και αύξηση της χωρητικότητας του ΚΙΤ ΠΡΟΚΕΚΑ. Το ΚΙΤ ΠΡΟΚΕΚΑ πρέπει να πάει πιο δυτικά της Θράκης. Κυρία Κοκκοσκίδου, σας ευχαριστώ. Θα παραμείνουμε, θυμίζω, στην ενότητα περιβάλλον πολιτική προστασία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την ερώτηση να απευθύνεται στην αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Ρεστιάδας είναι στο χέρι μας και στον κύριο Αγγελακούδη. Κατά καιρούς διάφορα έργα υλοποιούνται από το Δήμο για υποδομές και αποκαταστάσεις ζημιών, όπως λόγου χάρη η Ιρλανδική διάβαση των Καστανεών. Ωστόσο, μεγάλη δυσχέρεια προκαλούν οι παρατάσεις και καθυστερήσεις από τους αναδόχους που αφήνουν ημιτελές το εκάστοτε έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερώντας το από τους πολίτες. Μεγάλη συζήτηση παράλληλα γίνεται και για τα μπόνους έγκαιρης παράδοσης στους εργολάβους. Πώς θα κινηθείτε ως μελλοντικός δήμαρχος, εσείς και η παραταξή σας, στις νόμιμες απαιτήσεις και δικαιώματα των εργολάβων στα οποία αντιτίθεστε? Πράγματι, την τελευταία πενταετία, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε γίνει μάρτυρες, κυρίως λόγω των αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης, να δίνουν όχι μία αβάντα απλά στους εργολάβους, αλλά αυτό να ξεπερνά πλέον και αυτό που ήδη θα προσδοκούσαν. Είδαμε αυτά τα χρόνια όχι απλά καθυστερήσεις έργων, ματαιώσεις έργων, να χάνονται προμήθειες, να χάνονται πάρα πολλά. Αυτό ήταν ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Όταν φέρανε το ποσοστό της έγκυρης παράλαβης του 5%, αντιδράσαμε άμεσα και αποφασιστικά. Μην ξεχνάμε ότι τις δύο φορές που ήρθε, τα δύο θέματα που είχαν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήμασταν εμείς αυτοί που σταματήσαμε την πληρωμή προς τους εργολάβους. Και προσέξτε, για ένα έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί καθόλου. Που απλά είχε φτάσει σε μια διαδικασία του 30 με 40% και ζήτησαν ότι αφού κάνουμε αυτό, ζητάμε και το 5%. Χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη αυτό το έργο, υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσεις από τον εργολάβο. Και όχι μόνο αυτόν τον εργολάβο, αλλά πάρα πολλούς εργολάβους. Καθώς έχουν δει ότι η Δημοτική Αρχή του κ. Μαυρίδη είναι πολύ πρόθυμη να συνεισφέρει αυτά τα χρήματα, να δώσει το χρήμα των δημοτών σε όλα αυτά τα ιδιωτικά συμφέροντα, χωρίς να κάνει
χωρίς να δώσει καμία μάχη. Το βλέπουμε και στο τεχνικό λύκειο με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, που θα έπρεπε να υπάρχουν. Να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη πίεση και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα πρέπει να πιέσουν ακόμη και με νομικά μέσα, ώστε να διεκδικήσουμε να τελειώσει αυτό το έργο. Έχουμε δει σχολεία να παραμένουν εργοτάξια και τέλος φτάνουμε στην Ιρλανδική διάβαση που συνοψίζεται όλο το ελληνικό κράτος μέσα σε ένα έργο. Ψάχναμε 1,5 χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο πού ανήκει αυτό το έργο. Αν ανήκει στην περιφέρεια, αν ανήκει στο Δήμο, ο ένας το έριχνε στον άλλο χωρίς πραγματικά να δίνει κανείς ξεκάθαρη απόφαση. Και τελικά ήρθε το Υπουργείο για να σώσει την κατάσταση, γιατί πλέον είχε ξεπεράσει κάθε όριο, να πει ότι είναι δικό μου, αλλά θα το δώσω στην Δημοτική Αρχή για να το κατασκευάσει. Δεν γίνεται να κάνουμε χάρες και να δίνουμε ένα έργο. Αυτό το έργο μετά θα θέλει και συντήρηση. Ποιος θα έχει την ευθύνη αυτής της συντήρησης, ποιος θα το κατασκευάσει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φτάνουμε να έχει δημοπρατηθεί το έργο με μια συγκεκριμένη μελέτη, με ένα συγκεκριμένο ποσό, με μια συγκεκριμένη έκπτωση. Και επειδή δεν έβγαινε τελικά, δεν ξέρουμε σε ποιον, και με αστείες δικαιολογίες ότι υπήρχε νερό στο ποτάμι τον Αύγουστο μήνα, άλλαξε η μελέτη και τέλος και τελευταία βλέπουμε να προσπαθεί να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Προς τον κύριο Μαυρίδη, η επόμενη ερώτηση, Σταυρούλα Γελαταράκη. Κύριε Μαυρίδη, σε παλαιότερη συνέντευξή σας στο σταθμό μας, είχατε αναφέρει το στόχο σας για μηδενικά έξοδα σε ενεργειακές δαπάνες σε όλο το Δήμο, προχωρώντας μάλιστα σε μια αποκάλυψη πως υπάρχουν επενδυτές που έχουν ζητήσει συνεργασία με το Δήμο, οι οποίοι θα φέρουν και θέσεις εργασίας στο επόμενο διάστημα. Υποστηρίξατε τότε πως δεν μπορούσατε να επεκταθείτε σχετικά, καθώς εκκρεμούσαν διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν. Σχεδόν 2,5 χρόνια μετά, σε ποιο στάδιο βρίσκεται λοιπόν αυτή η μεγαλεπίβολη επένδυση? Μπορείτε τώρα να αποκαλύψετε σε τι αναφερόσασταν? Βεβαίως. Και το είχα αφήσει να του βγάλω συμπεράσματα. Μιλάω για το υδροελεκτρικό εργοστάσιο. Την άδεια που είχαμε, την οποία μπορέσαμε και ανανεώσαμε μέσα στις νόμιμες προθεσμίες το δικαίωμα για τη χρήση της. Οι ιδιώτες που μας πλησίασαν έτσι ώστε να κάνουν τις πρώτες συζητήσεις, το πνεύμα τους ήταν καθαρά υπέρ κατά 99,9% των ιδιωτικών συμφερόντων και όχι του Δήμου. Πρακτικά, γιατί άκουσα προηγουμένως και συνδέεται άμεσα με αυτό που με ρωτάτε, άκουσα την κυρία Κουσκίδου να λέει εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ενεργειακή κοινότητα. Ιδίως η κυρία Κουσκίδου έπρεπε να γνωρίζει, επειδή είναι δημοτική σύμβουλος, ότι έχει ξεκινήσει αυτή η ενεργειακή κοινότητα. Ο Δήμος Οριστιάδος έχει βρει και τα λεφτά, έχει αναθέσει, προχωράει η διαδικασία. Και τι έχω πει, ότι μέσα από αυτήν την ενεργειακή κοινότητα θα περάσουν όλες οι επενδύσεις που έχουν σχέση με την ενέργεια αποκλειστικά και μόνο με τη συμμετοχή του Δήμου και δημοτικών επιχειρήσεων. Έτσι ώστε όλο το κέρδος να πηγαίνει στους δημότες για να μην έχουμε μεγάλες αποκλήσεις. Το δεύτερο βασικό, γιατί μια που μιλάμε για εξοικονόμηση ενεργειακή, έχουμε ήδη εντάξει και υλοποιούμε μεγάλα έργα που έχουν σχέση με ενεργειακά. Στα σχολεία τα γνωρίζουν οι συνάδελφοι, η ενεργεία τουλάχιστον τα γνωρίζουν, καλό είναι να τα γνωρίζουν και οι δημότες. Τελειωμένες διαδικασίες που έχουν μπει οι εργολάβοι. Έχουμε κάνει σχεδιασμό για όλα τα σχολεία μας. Πολύ βασικό. Έχουμε προχωρήσει μια σειρά ενεργειών, έτσι ώστε όλο αυτό το όφελος να μπορέσουμε να το μετακυλήσουμε προς όφελος των δημοτών μας. Να θυμίσω εδώ, μια που μιλάμε πάλι για ενεργειακά, αναφέρθηκε για το ΕΠΑΛ. Και το ΕΠΑΛ γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση. Στον Νίκο Σαμαράς γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση. Ό,τι έχει σχέση με ενέργεια, εδώ να προσθέσω, ακόμα και χρήματα που μας έδωσαν για να κάνουμε οποιοδήποτε έργο μέσα από το Φιλόδημος, εμείς όλο το ποσό αυτό το διαθέσαμε για να κάνουμε ενεργειακή εξοικονόμηση. Δεν πήγαμε ούτε σε καλλιτεχνικά, ούτε σε αθλητικά, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Επομένως, αν μια δημοτική αρχή είναι περήφανη για τα βήματα που έχει κάνει στο θέμα των ενεργειακών, είναι η δική μας δημοτική αρχή. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μαυρίδη. Θα προχωρήσουμε για να ολοκληρώσουμε την ενότητα με την κυρία Μαρία Κουκουσκίδου. Ή όχι, έχω κάνει λάθος. Με τον κύριο Παπαδόπουλο Δαμάντιο. Με συγχωρείτε, κύριε Διαμαντή Παπαδόπουλε. Σταύρο Γελαδαράκη, στον κύριο Παπαδόπουλο η ερώτηση. Κύριε Παπαδόπουλε, λοιπόν, έχετε πολλές φορές τοποθετηθεί δημόσια υπέρ των αιωλικών πάρκων και της εγκατάστασης αναμογεννητριών. Με έμφαση όμως στην ανταποδοτικότητα προς την τοπική κοινωνία.
Παρ' όλα αυτά, όταν γίνεται λόγος για τέτοιου είδους επενδύσεις στην περιοχή, μια μεγάλη μερίδα πολιτών δηλώνει κάθετα αντίθετη. Στο πιθανό δίλημα, ίδρυση αιωλικού πάρκου με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά άμεσα ανταποδοτικά ωφέλη για το Δήμο, ποια είναι η επιλογή σας? Θα μου επιτρέψετε να πάρω θέση και σαν πιο ειδικός από όλο το πάνελ εδώ πέρα στο θέμα. Καταρχάς, έχω όντως ξεκάθαρη θέση υπέρ των ΑΠΕ γενικότερα. Έτσι. Και είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτή. Και δεν είναι δική μου απόφαση και δεν είναι δική μου άποψη. Είναι η ίδια η άποψη του ΟΗΕ. Όλα αυτά που ζούμε, όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές που ζούμε, έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό, με το ότι έχουμε λίγες ΑΠΕ, σαν γη, σαν κόσμος γενικότερα, σαν υφήλιος. Όλο και όλο, το 85% από την ενέργεια που καταναλώνει η υφήλιος είναι από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι κάτω από 15% η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα και αυτό προσπαθεί και ο ίδιος ο ΙΕ να επιλύσει με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, δεν γίνονται ανεξέλεγκτα οι ανανεώσιμες πηγές. Εγώ, όπως διαβάσετε και στο βιογραφικό, ήμουνα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιμελητής επί πολλά χρόνια. Ήμουνα και στις δύο διαβουλεύσεις του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία έχει γίνει μία παλιότερα πριν από 6-7 χρόνια και μία πιο πρόσφατα, η οποία είναι πιο αυστηρή. Ό,τι γίνεται λοιπόν, γίνεται βάσει αυτού του χωροταξικού, το οποίο έχει ένα αυστηρό πλαίσιο. Λοιπόν, άρα δεν γίνονται ανεξέλεγκτα. Εγώ βάζω όμως και επιπλέον όρους. Και το έχω δηλώσει και στο ραδιοφωνικό σας σταθμό, αλλά και στην επιστολή που δεν διαβάστηκε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν έλειπα. Ποιοι είναι οι όροι αυτοί? Πρώτον, γιατί όταν γίνεται μια μεγάλη επένδυση στον τόπο, ο Δήμος πρέπει να επιδιώξει όσο γίνεται περισσότερα ανταποδοτικά, έξτρα ανταποδοτικά από αυτά που δίνει ο νόμος. Όπως η Αλεξανδρούπολη έχει κερδίσει 1,5 εκατομμύριο και εμείς μπορούσαμε δυνητικά να πάρουμε 9. Λοιπόν, και δεύτερον, να ρωτηθούν οι τοπικές κοινότητες. Πριν πάρει η απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε τι θα κερδίσουμε, τι θα κοστίσει στο περιβάλλον, τι θα κερδίσουμε και θα πάρουν την απόφαση στις τοπικές κοινότητες. Και τότε να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, πήρανε ανταποδοτικά έξτρα, οι τοπικές κοινότητες όλες συμφώνησαν και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ναι. Εδώ, σε μία περίπτωση που ήταν μάλλον φιλική εταιρεία, τα δώσαμε όλα έτσι χωρίς να ζητήσουμε τίποτα, σε μία άλλη. Ρωτήθηκαν και οι κοινότητες και σε μια τρίτη που μάθαμε ότι θα έρθει μάλλον, δεν ήρθε καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν τρία σταθμά εδώ πέρα, τρία βάρη και τρία σταθμά. Κάτι δεν πάει καλά. Εμένα η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Υπέρ των ΑΠΕ, αφού πάρουμε έξτρα ανταποδοτικά και αφού ρωτηθούν οι τοπικές κοινότητες. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Ολοκληρώσαμε και με την ενότητα περιβάλλον, πολιτική προστασία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα προχωρήσουμε με την τέταρτη ενότητα, την πρώτη τελευταία θεματική ενότητα, πολιτιστική, τουριστική και αθλητική ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Χρήστο Καζαλτζή. Σταυρούλα. Κύριε Καζαλτζή, πόσο πιστεύετε ότι προσφέρουν οι δεκάδες πολιτιστικοί σύλλογοι στην παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος? Εφόσον στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτοί οι σύλλογοι έχουν κοινούς σκοπούς και όμοιες δράσεις, θα τολμούσατε να λάβετε ως δήμαρχος την πρωτοβουλία να πιστούν προς την κατεύθυνση συνενώσεων, ώστε να είναι πιο εύρωστοι, να παράγουν αξιολογότερα αποτελέσματα και η υποστήριξη από πλευράς Δήμου να είναι πιο αποδοτική, ή αποφεύγεται αυτό λόγω πολιτικού κόστους? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Πραγματικά το σκεφτόμουν και πριν, ότι πάμε σε κάποιες εκδηλώσεις κάποιων χωριών. Βλέπουμε τους τοπικούς χορούς, τους συγκεκριμένους πολιτιστικούς συλλόγους, βλέπουμε τις φορεσές τους, κάνουμε ένα χαιρετισμό και φεύγουμε από εκεί. Οι σύλλογοι χρηματοδοτούνται από το Δήμο σε κάποια νόμιμα και λογικά πλαίσια για να κάνουν τις δράσεις τους. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο που θα συνεργάζεται με τους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται δράσεις μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων, σε συνεργασία αυτών, για να παράγουμε πολιτισμό. Δηλαδή, να δημιουργούμε ένα φεστιβάλ με 3-4 συλλόγους μαζί, να έχει μια διάρκεια 3-4 ημερών, να έρχονται ξένοι από μακριά στις δράσεις αυτές, να έρχονται ξένοι σύλλογοι εδώ, να βλέπουν τα ήθη και τα έθιμά μας, να προάγουμε τον πολιτισμό μας και τα πολιτιστικά μας στοιχεία και επίσης να διαφημίζουμε και τα τοπικά μας προϊόντα, ό,τι και εφόσον χρειάζεται. Άρα, είμαι υπέρ συνένωση συλλόγων
αλλά τι, με ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο το οποίο θα μπορεί τα χρήματα που δίνουμε, οι δράσεις που γίνονται να έχουν πολιτιστικό όφελος στην περιοχή μας. Και ουσιαστικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι με αυτήν τη διαδικασία θα μπορέσουν να βοηθήσουν και στην τοπική ανάπτυξη. Γιατί έρχοντας ξένοι σύλλογοι εδώ και ξένους κόσμους θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τον εναλλακτικό τουρισμό. Θα μπορέσουμε αυτούς τους συλλόγους να τους βάλουμε να μείνουν σε σπίτια δίκαια, πεντάλφο, θεραπείο, έτσι ώστε να γνωρίσουν την παράδοσή μας, να γίνουν πολλαπλασιαστές του τι ήρθαν, του τι είδανε, το πόσο τους άρεσε και σιγά σιγά να αρχίσει να ενεργοποιείται ο εναλλακτικός τουρισμός. Οπότε, μέσα από την διαδικασία δεν είναι μόνο οι πολιτιστικοί σύλλογοι να πηγαίνουμε, να χορεύουμε και να φεύγουμε, είναι να παράγουν πολιτισμό. Και όταν παράγουν πολιτισμό, αυτό μπορεί να φέρει και αμφίπλευρα αποτελέσματα, έρχοντας και ενισχύοντας τον εναλλακτικό τουρισμό. Και ο εναλλακτικός τουρισμός, επειδή πολλές φορές το λέμε και μερικοί κοιτάνε περίεργα, αν δεν φέρουμε ξένο κόσμο στην περιοχή μας, δυστυχώς η τοπική οικονομία δεν θα αναστηθεί ποτέ. Οπότε πρέπει να τους φέρουμε δειλά-δειλά, πρέπει να τους δείξουμε την περιοχή μας, πρέπει να νοικιάσουν στα χωριά μας, πρέπει τα χωριά μας να πάρουν μια οικονομική ανάπτυξη, να δούμε μετά τι μπορούμε να κάνουμε αστικές συγκοινωνίες εκεί πάνω και σιγά-σιγά πραγματικά να υπάρχουν και να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι χρήσιμοι και αρεστοί εκεί πάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Καζαλτζή. Επόμενη ερώτηση στην ίδια θεματική ενότητα, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός, στον κύριο Βασίλειο Μαυρίδη. Κύριε Μαυρίδη, εσείς προσωπικά και συνεργάτες σας βρεθήκατε πολλές φορές στο στόχαστρο, ειδικά για το φεστιβάλ του Άρδα, όπως και για τις φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ως υπέτειοι για αδυναμία προσέλκυσης επισκεπτών από άλλες περιοχές και υποτονική κίνηση στην τοπική αγορά. Υπέτειοι επίσης για έλλειψη πρωτοβουλειών τουριστικής προβολής, προκειμένου τόσο η πόλη όσο και το σύνολο του Δήμου να γίνουν τόπος προορισμού επισκεπτών από όλη τη χώρα, αλλά και τις γειτονικές μας χώρες. Μια τέτοια ευκαιρία θα μπορούσε να είναι και η φετινή επετειακή χρονιά, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης, κάτι που όμως δεν είδαμε να συμβαίνει. Σχεδιάζεται αναθεώρηση των μελλοντικών δράσεων σε νέα βάση ή εξακολουθείτε να υπερασπίζεστε τις έως τώρα επιλογές σας? Πρώτον, να ξεκινήσω και να διαφωνήσω ότι δεν το είδατε στις επιτυχιακές εκδηλώσεις των 100 χρόνων, που όπως λέτε, χρησιμοποιεί τη συντριπτική πλειοψηφία, τις θεωρεί πετυχημένες. Δεύτερον, γιατί θέλω να μιλάω με στοιχεία και όχι ουτοπικά ή με ευχολόγια, πρέπει να γίνει προορισμός, όπως λένε κάποιοι συνάδελφοι. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε αναδείξει και αναδεικνύουμε συνέχεια μέρη, έτσι ώστε να προσελκύσουν κόσμο. Ποια είναι αυτά? Επιγραμματικά και πολύ σύντομα θα αναφέρω μόνο ελάχιστα. Φτιάξαμε το Μουσείο των Καραθεοδωρή. Με τη Μεγάλη Δωρεά φτιάξαμε το Ευγενίδιο. Πολλοί έλξεις είναι αυτοί, που τώρα είναι το μεγάλο μας φορτίο να τους αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Τι κάναμε? Εκμεταλλευτήκαμε, αξιοποιήσαμε αυτό που μας δίνει τώρα η νομοθεσία δικαίωμα, να υποβάλουμε πρόταση για να μετατραπεί η περιοχή μας και γενικά η περιοχή του Κεντρικού και Βορείου Εύρου σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους σε πρότυπο τουριστικό προορισμό. Τι άλλο κάναμε? Φτιάξαμε τα μονοπάτια πάνω στον Ορεινό Όγκο και φτιάχνουμε και ακόμη κι άλλα. Καταθέσαμε πρόταση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για την αξιοποίηση της παράρδειας περιοχής και της σύνδεσης Καστανιών, Ριζίων και να φτάνει μέχρι τη Μιλιά και το Θεραπείο. Βγάλαμε την εφαρμογή, που μπορεί ο καθένας να την έχει στα κινητά, για τα μονοπάτια μας, που πάει και πολύ καλά και έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα? Σίγουρα ναι. Αλλά έχουμε μια σταθερή άποψη, η οποία λέει ότι πρώτα πρέπει να διαμορφώσει ένα εντελώς ελκυστικό προϊόν, έτσι ώστε να είναι προορισμός για αρκετές μέρες, να συνδυάσεις δράσεις, και είμαι ευτυχής που έχουμε άψογη συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι ώστε να μπορέσεις αυτό να το προωθήσεις τόσο στην ενδοχώρα όσο και στις γειτονικές χώρες και να αποτελέσει πραγματικά έναν προορισμό. Μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, θα συμφωνήσω. Πρέπει όμως να βελτιώσουμε και τις υποδομές. Γιατί δεν είναι μόνο τα αξιοθέατα που θα επισκεφτεί κάποιος, αλλά να μπορέσει να έχει και εύκολη προσβασιμότητα σε αυτό. Εδώ να αναφέρω. Λέγαμε για τον αρχαιολογικό χώρο της ζώνης. Όταν έλεγα εγώ ότι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, έφταιγε ο Δήμαρχος. Τώρα που θα γίνει το μουσείο, μπράβο στην περιφέρεια.
αναδεικνύοντας μια σειρά από τέτοια αξιοθέατα και συνδέοντας τα μεταξύ τους έτσι ώστε να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαυρίδη. Απλά θα μου επιτρέψετε, επειδή η ερώτηση δεν είχε κανέναν επικριτικό χαρακτήρα, δεν είπαμε ότι ήταν αποτυχημένες εκδηλώσεις των 100 χρόνων. Σε καμία περίπτωση, η ερώτηση είχε να κάνει με τον προορισμό επισκεπτών από όλη τη χώρα, ώστε να γίνει ο τόπος αυτός, μέσα και από αυτό το πλαίσιο των εκδηλώσεων. Αυτό δεν είδαμε από όσα είπαμε. Θα προχωρήσουμε στον κύριο Παπαδόπουλο Αδαμάντιο στην επόμενη ερώτηση, Σταυρούλα. Κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε δει στους τίτλους του προγράμματός σας να υπόσχεστε δημιουργία δικτύου πολιτιστικών εκδηλώσεων, ολιστική αξιοποίηση του Άρδα, δημιουργία θεματικών πάρκων, αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και προσέλκυση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ειδικότερα τώρα για τον Άρδα, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι σας, τι σκοπεύετε να κάνετε για την πολυετή ανοιχτή πληγή που αποτελεί ο εγκαταλελειμμένος οικισμός με τα 30 ξύλινα σπίτια που έχουν λάβει μεγάλο μέρος της όχθης της Καστανιές, με όλες τις προφανείς συνέπειες στο χώρο? Για το συγκεκριμένο χώρο δεν μπορώ να κάνω κάτι, να υποσχεθώ κάτι, παρά μόνο να έρθω σε διαπραγμάτευση με την κρατική υπηρεσία που διαχειρίζεται αυτό το χώρο. Έτσι. Και για να μάθουμε ακριβώς γιατί δεν έχει γίνει, γιατί και εμείς έχουμε την ίδια πορεία. Δεν έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια γιατί δεν έχει προχωρήσει, μάλλον γιατί ενώ κατασκευάστηκε παρατήθηκε στην πραγματικότητα. Είναι κάτι που μένει και εμείς να το μάθουμε όταν θα αναλάβουμε την διοίκηση του Δήμου. Τώρα, όσον αφορά την ολιστική αναβάθμιση και το δίκτυο πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεωρώ ότι ο Άρδας έχει μια παρακαταθήκη, ένα φεστιβάλ το οποίο είναι επί πολλά χρόνια ένα brand name της περιοχής μας, το οποίο θα πρέπει, άσχετα αν το έχουμε χαλάσει τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να το αναδείξουμε ξανά και να συνδυάσουμε και άλλες εκδηλώσεις παράλληλα. Μπορούμε, ας πούμε, παράλληλα ή πριν από το φεστιβάλ του Άρδα, να κάνουμε ένα φεστιβάλ φωτογραφίας βαλκανικό, να ενισχύσουμε το τριεθνικό ακριβώς σημείο της περιοχής εκεί, δίνοντας αφορμές και από άλλες χώρες να έρχονται. Ας πούμε αυτό που σας έλεγα πριν, το βαλκανικό φεστιβάλ φωτογραφίας, το οποίο θα μπορούσε να προηγείται του φεστιβάλ του Άρδα και οι φωτογραφίες να εκτίθενται μετά εκεί πέρα. Και ίσως να καλούσαμε, ας πούμε, και τους καλλιτέχνες που θα αναδεικνύονται εκεί, ώστε να μπουν και μετά σε μια άλλη διαδικασία ενός φωτογραφικού διαγωνισμού, αναδεικνύοντας την ίδια την Οριστιάδα και το ίδιο το φεστιβάλ του Άρδα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να φτιάξουμε ένα άλλο φεστιβάλ ρομποτικής για μαθητές ή ένα φεστιβάλ, ας πούμε, βιομηχανικής πληροφορικής και να το συνδυάσουμε με τις εκδηλώσεις για προς τιμήν του Καραθεοδωρή. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να επιμηκύνουν την περίοδο λειτουργίας του χώρου του φεστιβάλ του Άρδα, προσφέροντας πολλούς, χωρίς πολλά έξοδα, πολλές προτάσεις για επισκέπτες, να προσελκύσουμε επισκέπτες και από την ενδοχώρη και από τις δύο όμορες χώρες. Αυτά είναι τα πράγματα που σκεφτόμαστε και είναι πράγματα τα οποία δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Είναι πολύ εύκολο να γίνουν με την κατάλληλη οργάνωση, με σχέδιο, με προγραμματισμό. Και θα γίνουν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Θα προχωρήσουμε με την ερώτηση που απευθύνουμε στην Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμου Οριστιάδας. Είναι στο χέρι μας. Θα απαντήσει αντί του υποψηφίου δημάρχου του κυρίου Παπανδρέου, ο κύριος Αγγελακούδης. Κύριε Αγγελακούδη, επισημαίνεται η δυσκολία ή η παντελής έλλειψη προσβασιμότητας σε χώρους εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων για άτομα με αναπηρίες ή κινούμενα με αμαξίδιο. Ακόμα και σε ιδιωτικούς χώρους όπου οργανώνονται δημόσιες εκδηλώσεις, η πρόσβαση είναι αδύνατη. Σημαντικό. Μέχρι και στο Δημαρχείο δεν υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να επισκεφθεί το Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τις υπηρεσίες. Ως αντιπολίτευση, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη ανάδειξη του θέματος που αφορά σε πολλούς συμπολίτες μας. Ως πιθανή αυριανή αντιπολίτευση, θα το βάλετε στις προτεραιότητές σας και ως πιθανή δημοτική αρχή, έχετε σχέδιο να αλλάξει αυτό? Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση και θα έρθω στην πρώτη, νομίζω, ενότητα, όταν ασχοληθήκατε με το ΣΒΑ με έναν συνάδελφο. Είμαστε η μόνη δημοτική παράταξη που έχουμε καταθέσει πρόταση για το ΣΒΑ. Και όταν έγινε η διαβούλευση για το ΣΒΑ, ήμασταν και στο χώρο του Πολύκεντρου για να ακούσουμε και να πάρουμε το project που έδινε η εταιρεία, αλλά και το τι. Όταν ήταν στα μέσα διαβούλευση, καταθέσαμε και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου. Και ποιο ήταν αυτό? Το πρώτο που βάζαμε ήταν η ασφάλεια των πολιτών και η κινητικότητα, προσβασιμότητα προς όλους τους δημόσιους και δημοτικούς χώρους. Είναι η πρώτη κατηγορία που είχαμε ως ορισμό στο ΣΒΑ. Τι σημαίνει αυτό?
Και γιατί το κάνουμε ως δημοτική παράταξη, ενώ ήμασταν και στην αντιπολίτευση και ξέραμε ότι θα μπορούσε ούτε να εκτιμηθεί, αλλά ούτε να υπολογιστεί στη συνέχεια της διαβούλευσης, καθώς αυτό γίνεται από άλλη ομάδα. Θέλαμε να δείξουμε και στους πολίτες και στους δημότες και σε όλους ότι είμαστε έτοιμοι για να, με τη 1η Απρώτου του 2024, μόλις οι πολίτες μας δώσουν το Δήμο, θα είμαστε έτοιμοι με πρόγραμμα να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε και έχουμε καταθέσει. Και η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ προς όλες αυτές τις κατηγορίες και προς το Δημαρχείο και σε όλα τα πεζοδρόμια που δεν υπάρχει ράμπες για τα καρότσια και για τα ΜΕΑ, καθώς είναι και οι μητέρες και οι πατεράδες, οι γονείς που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν σε όλη την πόλη, το είχαμε βάλει και το έχουμε ακόμα στο σχέδιό μας. Είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε γνώσεις πάνω σε αυτό. Είχαμε κόσμο που επεξεργάστηκε όλο αυτό το πρόγραμμα και τις θέσεις που θα καταθέσουμε στο ΣΒΑ και κυρίως για τον αστικό ιστό. Είμαστε έτοιμοι για να από 1η Απρώτου να συνεχίσουμε αυτό εδώ πέρα που έχει αφήσει μητελές η Δημοτική Αρχή του κ. Μαυρίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Αγγελακούδη. Θα περάσουμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ζαλουφλή. Επόμενη ερώτηση στην ίδια κατηγορία, στην ίδια θεματική ενότητα: πολιτισμός, τουρισμός, αθλητική ανάπτυξη. Σταυρούλα. Κύριε Ζαλουφλή, ποια είναι η θέση της Λαϊκής Εισπύρωσης για την ανάδειξη μοναδικών γεγονότων της περιοχής που σχετίζονται με τους λαϊκούς αγώνες σε κομβικές ιστορικές στιγμές του τόπου? Υπάρχει πρόταση που μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρον πεδίο έλξης επισκεπτών στον τόπο, φιλικά προσκύμενων στις αρχές που πρεσβεύει το ΚΚΕ και όχι μόνο? Να προσκαλέσετε δηλαδή το ενδιαφέρον σε πολίτες από όλη τη χώρα ή και το εξωτερικό να επισκεφτούν την περιοχή και ακόμα περισσότερο τοπικές κοινότητες? Φυσικά, μια και συμπληρώνονται και 100 χρόνια τη δημιουργία της πόλης, είναι πολύ σημαντικό οι σύλλογοι όλων των του Δήμου να αξιοποιήσουν τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτό. Καλώς ή κακώς, η ίδρυση της πόλης βασίστηκε και έφτασε εκεί που έφτασε με κοινωνικούς αγώνες, λαϊκούς αγώνες. Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής συμμετείχε ενεργά και στην εθνική αντίσταση, συμμετείχε ενεργά και αργότερα κατά την άποψή μας στη μεγαλύτερη ταξική, τέλος πάντων, πάλι που έχει υπάρξει στην περιοχή. Η περιοχή μας έχει αναδείξει ηγέτες, υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία στην περιοχή που έχουν αναδειχθεί. Θα πρέπει και με ευθύνη του Δήμου αυτά τα στοιχεία να συγκεντρωθούν, να τα αναδείξουμε. Έχουμε καταθέσει αρκετές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε ο μόνος Δήμος ο οποίος δεν έχει μία οδό για να τιμήσουμε την Εθνική Αντίσταση με το όνομα Εθνικής Αντιστάσεως. Υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία τα οποία δόθηκαν κομβικές μάχες στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και ως Λαϊκή Εισπύρωση, συγκεντρώνουμε τέτοια στοιχεία, προσπαθούμε κάθε χρόνο να τα αναδεικνύουμε. Και ως Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό ακόμα περισσότερο, ώστε να προσελκύσουμε τουρίστες και να αναδείξουμε γεγονότα ακόμα περισσότερο της περιοχής. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαλουφλή. Και στην κυρία Μαρία Κουκουσκίδου η επόμενη και τελευταία ερώτηση στη θεματική ενότητα αυτή. Σταυρούλα. Κυρία Κουκουσκίδου, αυτός ο χρόνος είναι σημείο αναφοράς για την Ορεστιάδα, καθώς η πόλη συμπλήρωσε τα 100 χρόνια της ύπαρξής της. Σε αυτό το πλαίσιο έλαβαν χώρα οι εκδηλώσεις των 100 χρόνων, τις οποίες ανέλαβε η Επιτροπή που συστάθηκε για αυτό το σκοπό. Πώς κρίνετε το έργο της Επιτροπής και μέχρι ποιο βαθμό είχατε ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος, δεδομένου ότι συμμετείχε και η παράταξή σας στη λήψη αποφάσεων με εκπροσώπηση στην Επιτροπή? Το έργο της Επιτροπής, θεωρώ ότι οι εκδηλώσεις αυτές δεν ήταν ικανοποιητικές, δεν ανταποκρίθηκαν στο επίπεδο και στην πολύ μεγάλη σημασία της επετείου αυτής για το Δήμο Ορεστιάδας. Παρά το γεγονός ότι ο Βόρειος Εύρος συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό και παρά το γεγονός ότι στο Βόρειο Εύρο δεκάδες σύλλογοι διατηρούν και παράγουν πολιτιστικό απόθεμα, ιδίως οι γυναικείοι σύλλογοι μέσα από τους συλλόγους κρατούν ζωντανό τον πολιτισμό
και τις παραδόσεις μας. Εμείς για να αντιστρέψουμε αυτό που συνέβη με τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ορεστιάδας, σχεδιάζουμε την πολιτική άνοιξη, την πολιτιστική άνοιξη της Ορεστιάδας. Διπλασιάζουμε τις επιχορηγήσεις προς τους συλλόγους, προς όλους τους συλλόγους που παράγουν και διατηρούν πολιτισμό μέσα στο Δήμο. Στηρίζουμε τον πολιτισμό και το εννοούμε. Για μας δεν θα υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι είναι δικοί μας και σύλλογοι που δεν είναι δικοί μας. Θα αλλάξουμε τον χαρακτήρα των γιορτών νεολαίας στον Άρδα. Θα γίνει πλέον ένα καλλιτεχνικό, πολιτιστικό, μουσικό φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας, στο οποίο θα συμμετέχουν και η περιφέρεια των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης, θέλω να πω ότι με εμάς οι Stars, η Πάολα, ο Ρουβάς, η Παπαρίζου δεν θα παίρνουν πλέον 100 και 150 χιλιάδες ευρώ. Αυτούς μπορούν να τους φέρνουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες και εκεί να πηγαίνουμε να διασκεδάζουμε. Αυτός είναι ο ρόλος των επιχειρηματιών και όχι του Δήμου. Τα λεφτά θα πηγαίνουν στους συλλόγους. Πρέπει επίσης να ξεκολλήσει επιτέλους το θέμα της οικοτουριστικής μονάδας των ξύλινων οικίσκων στις Καστανιές. Είναι ένα θέμα για το οποίο τα 9 χρόνια της διοίκησης Μαυρίδη δεν έχουμε ακούσει μία σοβαρή πρόταση, μία προοπτική. Φαίνεται ότι ο Δήμαρχος δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Η περιοχή μας σε σχέση με την τουριστική κατάσταση είναι ισχνή. Θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει το Μουσείο της Ζώνης Δοξιπάρας. Θα πρέπει να γίνουν αρκετές προσπάθειες για να έχουμε προσέλκυση επισκεπτών. Ο γαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος βρίσκεται σε καλό επίπεδο, μπορεί να αναπτυχθεί. Σε σχέση και με την αθλητική ανάπτυξη, να πω ότι οι ντόπιοι πολιτικοί παράγοντες μας έδειξαν ότι μπορούν να αναπτύξουν τα αθλήματα και ο Δήμος με τις υποδομές του πρέπει να τους βοηθήσει. Ευχαριστούμε την κυρία Κουκουσκίδου. Ολοκληρώσαμε την τέταρτη θεματική ενότητα για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό και την ανάπτυξη αυτών. Θα περάσουμε στην τελευταία θεματική ενότητα με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έτσι όπως έχουν οριστεί εξ αρχής, να θυμίσουμε ότι η σειρά των απαντήσεων έχει προκύψει κατόπιν κλήρωσης. Οπότε ολοκληρώσαμε με την κυρία Κουκουσκίδου. Θα ξεκινήσουμε όμως και πάλι με την κυρία Κουκουσκίδου στην επόμενη ενότητα. Έτσι έτυχε. Σταυρούλα Γελαδαράκη, η επόμενη ενότητα διοίκηση, καθημερινότητα πολιτών. Δημοτικές και τοπικές κοινότητες, βεβαίως θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολλά πράγματα σε αυτή τη θεματολογία, αλλά δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Θα προσπαθήσουμε ενδεικτικά να εστιάσουμε σε κάποια. Προς την κυρία Κουκουσκίδου, λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, Σταυρούλα. Κυρία Κουκουσκίδου, λοιπόν, και πάλι. Πολλές φορές έχετε τοποθετηθεί κατά των απευθείας αναθέσεων, δηλώνοντας μάλιστα πως θα βάλετε οριστικό τέλος σε αυτές. Ούτε ένα ευρώ με απευθείας ανάθεση έχετε πει χαρακτηριστικά, προβάλλοντας τη διαδικασία των διαγωνισμών ως πιο δίκαιη και διαφανή. Αν είστε η επόμενη δήμαρχος και με δεδομένο πως σε μια έκτακτη κατάσταση που χρειάζεται άμεσες αποφάσεις και παρεμβάσεις από το Δήμο, η διαγωνιστική διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, πώς σκοπεύετε να ενεργείτε αποφεύγοντας τις απευθείας αναθέσεις? Εμείς, κυρία Γελαδαράκη, οραματιζόμαστε έναν Δήμο για όλους. Η διοίκηση οφείλει να αγκαλιάζει όλους τους δημότες. Το λέω λοιπόν καθαρά και απόλυτα ότι εμείς καταργούμε το σάπιο καθεστώς των απευθείας αναθέσεων. Όλοι οι επαγγελματίες θα παίρνουν λεφτά από το Δήμο και όχι μόνο οι λίγοι και οι μέτεροι. Αυτός ο ισχυρισμός του κυρίου Μαυρίδη ότι μειώνεται η γραφειοκρατία με τις απευθείας αναθέσεις δεν είναι σοβαρός και είναι φύλος οικής. Τέρμα λοιπόν τα αστεία και τέρμα τα παιχνίδια. Εμείς είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Σε σχέση τώρα με το θέμα της καθημερινότητας των δημοτών, αυτά που προτείνουμε επιπλέον είναι η σύσταση ενός Συμβουλίου Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία θα είναι ένας σταθερός συνομιλητής της Διοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ενισχύσουμε τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου νέων. Δεν θα δημαγωγούμε και δεν θα χειραγωγούμε πλέον τους νέους όπως κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Θα ενισχύσουμε τον ρόλο των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Συστήνουμε την πάγια προκαταβολή έτσι ώστε οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων να μπορούν να κάνουν γρήγορα έτσι κάποια μικρά τεχνικά έργα μέσα στα όρια της δημοτικής τους κοινότητας. Σε σχέση με την καθημερινότητα επίσης, λύνουμε δύο πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι η προσβασιμότητα
των δημοτών που κατοικούν στα χωριά, στα ξεχασμένα χωριά, ιδίως των ηλικιωμένων ανθρώπων. Ιδίουμε λοιπόν δημοτική συγκοινωνία, χρησιμοποιώντας τον νόμο 4974 του 2022. Θα μεταφέρουμε δωρεάν τους ηλικιωμένους από τα χωριά και τους οικισμούς που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση ή έχουν μειωμένη πρόσβαση. Παρουσιάσαμε πρόσφατα από το ξεχασμένο θεραπείο μία μελέτη από ειδικούς συγκοινωνιολόγους. Δεν είναι μεγάλη η δαπάνη. Πρόκειται για 2 λεωφορεία, τα οποία θα αποκτήσουμε με τη μέθοδο leasing. Είναι 2.000 ευρώ η μίσθωση το μήνα για κάθε λεωφορείο, περίπου 48.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα θα γίνουν με ίδια μέσα του Δήμου, οι οδηγοί, οι συντήρηση τέλος πάντων των μηχανημάτων και τα καύσιμα. Δεν θα τσιγκουνευτούμε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τους δημότες και να τους μεταφέρουμε και να λύσουμε το πρόβλημα της μετακίνησής τους, το οποίο αποτελεί υποχρέωση και καθήκον της Δημοτικής Αρχής. Άλλωστε, τα χρήματα αυτά μπορούμε να τα εξοικονομήσουμε από την παύση των απευθείας αναθέσεων. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι όταν αντί για απευθείας αναθέσεις έχουμε διαγωνισμούς, εξοικονομείται το ποσό της δαπάνης κατά 20%. Ευχαριστούμε, κύριε Κουκουσκίδου. Στον κύριο Καζαλτζή, επόμενη ερώτηση, Σταυρούλα, στην Διοίκηση Καθημερινότητα Πολιτών, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Κύριε Καζαλτζή, παρά τη γενική αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα της επέκτασης των δομών στο φυλάκιο, αυτές προχώρησαν. Σαν Δημοτική Αρχή, τι σκοπεύετε να κάνετε πλέον μετά από αυτές τις εξελίξεις για το ζήτημα, αλλά και πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν πρόκειται ξανά να απαξιωθεί η γνώμη των πολιτών σε τόσο κέρια και σοβαρά ζητήματα για την περιοχή? Άλλωστε, είναι γνωστό πως ως μέσο αντίδρασης προχωρήσατε σε παραίτηση. Με βάση αυτό, αν εκλεγείτε, η παραίτηση από τις θέσεις σας στο Δήμο θα είναι η επιλογή σε παρόμοια ζητήματα? Λοιπόν, κοιτάξτε, για αυτό το θέμα έχουμε μιλήσει πολλές φορές και ξαναμιλήσουμε, μια και είμαστε όλοι εδώ παρόντες και παρούσες. Δημιουργήθηκε η Επιτροπή Αγώνα για να λύσουμε το πρόβλημα. Και είχαμε πει ότι πάμε όλοι να διεκδικήσουμε και να λύσουμε το θέμα όπως πρέπει. Δυστυχώς όμως στην πορεία είδαμε ότι κάποια πράγματα άλλαξαν. Μεταφέραμε μετά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αγώνας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια είχαμε πάρει απόφαση όλοι κοινά βιντεοσκοπημένα το ποιες δράσεις θα κάνουμε τις επόμενες μέρες για να μας δει τουλάχιστον ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να μιλήσουμε μαζί του. Όλο το επόμενο χρονικό διάστημα δεν έγινε τίποτα. Τηλεφώνησα στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και του λέω τι θα κάνουν. Θα κάνουν τις δράσεις από εδώ και πέρα, αυτές που είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεσμευτικά απέναντι στον κόσμο. Πρέπει να μιλήσει με τον Δήμαρχο. Εγώ μιλάω με εσένα γιατί είσαι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όλες οι ευθύνες είναι πλέον σε εσένα, στο πρόσωπό σου. Εμείς είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το είπα μία φορά, το είπα δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ήθελα να κοιτάω τους πολίτες με μάτια που τους λένε ψέματα. Εγώ αυτό που είπα, αυτό έκανα. Και την πρώτη φορά που βρεθήκαμε ως Επιτροπή Αγώνα και συζητήσαμε, η πρότασή μου στέλνωσαν αν δεν γίνει κάτι πρέπει να παραιτηθούμε. Για μένα η καρέκλα δεν είναι γλυκιά και παραιτήθηκα. Δεν έγινε επειδή έφυγα από εκεί, γιατί άκουσα πολλές φορές και τον Δήμαρχο να λέει σε συνέντευξη ότι κάποιοι έφυγαν, εμείς μείναμε. Που μείναν, τι ακριβώς κάνανε μετά την παραίτησή μου από το Δημοτικό Συμβούλιο, τι ακριβώς κέρδισαν, τι διεκδικήσεις κάνανε που δεν τις είδα εγώ. Οπότε, δυστυχώς, το Πρεκακάκι Κιτ είναι ένα σύγχρονο χωριό που φέρνει σφραγίδα ποιος το δημιούργησε. Είναι το μοναδικό μέρος που έχει φωταγώγηση την καλύτερη σε όλο το Δήμο Ορεστιάδας. Είναι μια δομή που του χρόνου θα είναι δομή φιλοξενίας ανοιχτή και όπως το έχω πει. Είπαμε, ναι στην αναβάθμιση των υποδομών. Από εκεί και πέρα τηρήσαμε το λόγο μας, δεν μας ένοιξε καρέκλα και παραιτηθήκαμε και κοιτάμε τους συμπολίτες μας στα μάτια. Ήταν μια κίνηση πολιτικού σεβασμού αλλά και πολιτικής αξιοπρέπειας. Οπότε από εδώ και πέρα, τι θα μπορούμε να κάνουμε από εδώ? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχει γίνει το έργο. Έχουν φέρει κόσμο και συνεχίζουν να φέρουν και άλλο κόσμο. Τι θα γίνει όμως σε επόμενες φορές? Αυτό που είχαμε πει και 33 δημοτικοί σύμβουλοι μπροστά στο έργο για να μην συνεχιστεί το έργο. Δεν μπορεί κανένα ευνοούμενο κράτος και δημοκρατία να κλείσει στη φυλακή 33 δημοτικού συμβούλου επειδή αντιστέκονται στη δημιουργία ενός έργου. Αν δεν θέλουν να γίνει το έργο. Γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να γίνει το έργο και να μην το λένε δημόσια. Εγώ είπα δεν θέλω να γίνει αυτό το έργο. Για συγκεκριμένους λόγους, όπως είχα πει και στα δημοτικά συμβούλια, αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ότι κάποιοι άλλα λέγανε σε εμάς και άλλα λέγανε κάτω. Γιατί το μεγαλύτερο λάθος που έγινε της Επιτροπής Αγώνας, ότι αφήσαμε τον κύριο Μαυρίδη να πάει μόνο σε δύο τους υπουργούς. Έπρεπε να πάνε και άλλοι επικεφαλείς να δουν τι ακριβώς συζητήθηκε εκεί μέσα. Ευχαριστούμε τον κύριο Καζαλτζή. Να προχωρήσουμε με την ερώτηση που απευθύνουμε στη Λαϊκή Συσπήρωση και στον κύριο Κωνσταντίνο Ζαλουφλή. Σταυρούλα. Κύριε Ζαλουφλή. Ο νέος εκλογικός νόμος δεν στηρίζεται στην απλή αναλογική. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι οι συνδυασμοί που έχουν εκλεγεί με οριακά ποσοστά, όπως η Λαϊκή Συσπήρωση, υπάρχει ενδεχόμενο να μην συμμετέχουν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο και τον τρόπο που θα λειτουργήσετε την επόμενη μέρα για να εκφράσετε τους συνδημότες μας που θα σας εμπιστευτούν?
Προφανώς. Ο νέος εκλογικός νόμος έρχεται να ενισχύσει το ήδη υπάρχον αντιδραστικό πλαίσιο το οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Προσπαθεί να θωρακιστεί, να περιοριστούν οι όποιες αντίθετες φωνές μπορεί να υπάρξουν σε αυτό το μοντέλο διοίκησης. Και η Αττικής Σύπειρος δεν έχει διαφορά. Είναι ένα μέσο παρέμβασης στην ανάδειξη των θέσεων και ανάδειξη των προβλημάτων τα οποία έρχονται μέσα από την τοπική διοίκηση. Εμείς είτε μέσα είτε έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη χρηματοδότηση των Δήμων, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την στελέχωση των δομών στην περιοχή, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την στήριξη των αγροτών, για τη στήριξη των εργαζομένων, όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι πολίτες να ζήσουν μια ποιοτική ζωή βάσει αυτό που προσφέρει τον 21ο αιώνα η τεχνολογία και η επιστήμη. Θα κάνουμε την κριτική μας αντίστοιχα και με όρους κινήματος από τα σωματεία και τους συλλόγους που συμμετέχουμε. Θα κάνουμε την κριτική μας και ως παράταξη. Θα παρεμβαίνουμε και με τις υπόλοιπες δυνάμεις, γιατί εμείς ως Λαϊκή Σπήρωση κατεβαίνουμε σε 262 δήμους συλλογικά. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της τοπικής διοίκησης συλλογικά. Και από αυτή τη ματιά θα δίνουμε και στην Δήμο Οριστιάδα τους αγώνες μας. Θεωρούμε όμως ότι έχουμε δείξει ποιοι είμαστε, ποια ήταν η φωνή η αντίδρασης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι μας γνωρίζουν πλέον οι πολίτες, θα ενισχύσουν τη Λαϊκή Σπήρωση και με καλύτερους όρους θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όλοι μαζί αυτά που δικαιούμαστε για τον τόπο, για αυτά που οι βιοπαλαιστές των χωριών της πόλης παλεύουν εδώ πέρα για κόντρα στις συνθήκες και στην πολιτική που έχουν εφαρμόσει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαλουφλή. Η επόμενη ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο, στην ίδια θεματική ενότητα, διοίκηση, καθημερινότητα πολιτικών, δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Κύριε Παπαδόπουλε, στο πρόγραμμά σας λέτε πως για την εξυπηρέτηση των κατοίκων στα χωριά του Δήμου θα διαθέσετε αποκλειστικό προσωπικό και μηχανήματα στους πρώην Δήμους Βίσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου. Στο ίδιο πλαίσιο, εξαγγείλατε αποκλειστικό προϋπολογισμό και ταμείο για κάθε τοπική κοινότητα, όπως και νέο αντιδήμαρχο πρωτογενού τομέα. Πρακτικά, πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά, ειδικότερα με βάση το νέο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των Δήμων που αναμένεται να ισχύσει από την αρχή του έτους, το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ φιλικό προς τέτοιες πρωτοβουλίες. Παρ' όλα αυτά, δεν αναφέρεται κάτι σε αυτό. Στην νομοθεσία που υπάρχει ήδη και μπορεί να εφαρμοστεί, μπορούν να γίνουν αυτά που γράφουμε στο πρόγραμμά μας. Και είναι δέσμευση κιόλας, δεν τα γράφουμε απλά στο πρόγραμμά μας. Είναι δεδομένο ότι εμείς θα δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε αποκλειστικό τακτικό ετήσιο προϋπολογισμό σε κάθε δημοτική κοινότητα. Πρέπει ο πρόεδρος και τα μέλη της δημοτικής και του κοινοτικού συμβουλίου να έχουν τα εργαλεία να μπορούν να κάνουν πράγματα της καθημερινότητας μόνα τους, χωρίς να χρειάζονται να υποχρεώνονται σε δημάρχους, αντιδημάρχους κτλ. Όπως γινόταν μέχρι τώρα. Εμείς έχουμε καταφέρει εδώ πέρα στο Δήμο Οριστιάδας να κάνουμε το αυτονόητο, αυτό που θα έπρεπε να γίνεται χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι, σε Μέγαρο Σφέτη. Το να καθαριστεί μια πλατεία ή το να κουρευτεί ένα κυπάκι ή ένα νεκροταφείο θεωρείται ρουσφέτη. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε μετά τους αντιδημάρχους για την μεγάλη προσφορά που μας κάνανε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έτσι λύνονται. Θα έχουν τον προϋπολογισμό τους, κάθε και δημοτική κοινότητα το δικό της, ένα μικρό προϋπολογισμό και αυτά τα πράγματα θα διαχειρίζεται. Και θα έχει και την άμεση ανταπόκριση στα προβλήματα, αλλά και την άμεση κρίση των κατοίκων, αν ανταποκρίνονται στα προβλήματα που τους παρουσιάζουν. Επίσης, αν είναι δυνατόν, και το γράφουμε αυτό, ότι στο πλαίσιο που είναι δυνατόν, θα έχουμε και προσωπικό αποκλειστικό για τις τοπικές κοινότητες, μπορεί όχι για κάθε μία χωριστά, αλλά για 2-3 μαζί, ανάλογα με τις δυνατότητες που θα υπάρχουν. Και είναι επίσης μια μεγάλη δέσμευση αυτή. Εγώ πρέπει να έχουμε κάποια χωματουργικά μηχάνημα ανά πρώην δημοτική ενότητα. Για ποιο λόγο, ξέρουμε τι γίνεται τη σήμερα ημέρα. Υπάρχει μια μετακίνηση από εδώ προς τις δημοτικές κοινότητες και ένα μεγάλο μέρος της του ωφέλιμου ωραρίου, ας πούμε, των μηχανημάτων και των χειριστών, καταναλώνεται στο πήγαινε έλα. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνεται.
μπορούν να υπάρχουν, όπως ήταν παλιά, στην έδρα του κάθε πρώην Δήμου, ένα δημοτικό μηχάνημα ή δύο ανάλογα με τις ανάγκες και να εξυπηρετεί τα όρια του πρώην Δήμου, της πρώην Δημοτικής Ενότητας. Και έτσι να εξυπηρετείται καλύτερα. Και να φεύγουν βάρη από την κεντρική διοίκηση του Δήμου για να ασχοληθούν με άλλα πράγματα, με διεκδίκηση κονδυλίων, με διεκδίκηση επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Ο κύριος Μαυρίδης Βασίλειος για την επόμενη απάντηση που περιμένουμε στο ερώτημα που θα θέσει η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ένα ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες είναι το ζήτημα των χαμένων οχημάτων του Δήμου. Ο επίλογος για αυτό το ζήτημα είναι πως η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ωστόσο, αυτό δεν εξηγεί ουσιαστικά στους δημότες τι τελικά απέγιναν τα οχήματα αυτά. Τι σημαίνει μπήκε στο αρχείο? Πάβουμε να αναζητούμε ευθύνες και απαντήσεις και παράλληλα πληρώνουμε ακόμη τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα για τα χαμένα οχήματα? Πρώτον, όταν επεμβαίνει η δικαιοσύνη, πρέπει να σεβαστούμε ακριβώς την ετοιμιγορία της. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όσον αφορά τις διαδικασίες που κίνησε ο Δήμος έχει κινήσει όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες όπως έχει αρμοδιότητα και δικαίωμα, έχει επιβάλει τις ποινές σε αυτούς που θεώρησε ότι δεν τήρησαν και δεν εφάρμοσαν αυτά που έπρεπε βάσει του δημοσιοπαλληλικού κώδικα. Και η δικαιοσύνη, προς απογοήτευση κάποιων που έψαχναν το μεγάλο σκάνδαλο και το είχαν κάνει σημαία, αποφάσισε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη στη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το καταλάβει οποιοδήποτε προσπάθησε να κάνει σπέκουλα πάνω σε αυτό. Ξεκάθαρο. Το τι γινόταν πριν από 25 ή 30 χρόνια βγαίνει από το πόρισμα της δικαιοσύνης. Όταν θα μας κοινοποιηθεί και θα μας γνωστοποιηθεί, θα ενημερωθούν οι συνδημότες μας και θα κρίνουν ποιοι είχαν ευθύνη. Πάντως αυτή τη στιγμή δείχνει ότι σε 9 χρόνια της δικής μας Δημοτικής Αρχής δεν υπήρχε κανένα θολό σημάδι. Επιτρέψτε μου όμως να πω, μια που λέμε για οχήματα, γιατί εδώ ακούμε τεράστιες ανακρίβειες και τεράστια ψέματα και είναι πέρα από κάθε λογική και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω για καλύτερη ενημέρωση των δημοτών. Ακούω ότι θα δοθεί προϋπολογισμός σε τοπικές κοινότητες. Δεν προβλέπεται από καμία νομοθεσία. Για να χρησιμοποιήσει ένας πρόεδρος χρήματα είναι μόνο μέσα από τις διαδικασίες του Δήμου. Από την οικονομική υπηρεσία, από την τεχνική υπηρεσία, από τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής. Υπάρχει η παγία προκαταβολή που την ακούω και αυτήν θα δώσουμε. Τι έχει αποδειχθεί σε όλη τη χώρα? Τι λέει ο νόμος? Άδικος δίκαιος, θα το σχολιάσουμε άλλη στιγμή. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το περιβόητο χιλιάρικο που παίρνει ο κάθε πρόεδρος μόνο σε έκτακτες ανάγκες, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί και μόνο όταν υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης αυτών των ενεργειών των άμεσων που πρέπει να κάνουν από το Δήμο. Γι' αυτό και πουθενά στη χώρα, το συζητάμε όλη η αυτοδιοίκηση, δεν χρησιμοποιούνται ούτε ένα ευρώ από αυτό. Όσον αφορά το να τάζουμε ότι θα πάμε μηχανήματα και θα πάμε και εργάτες, εγώ θα πω απλά. Ας πούμε ότι βρίσκεται και ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει τώρα να αγοράσουμε μηχανήματα 4-5 εκατομμυρίων ή δανειζόμαστε, που εμείς δεν έχουμε δανειστεί ποτέ. Προσωπικό που έχουμε έλλειψη οδηγών και χειριστών, πώς θα γίνει αφού το σύστημα των προσλήψεων είναι συγκεκριμένο μέσω του ΑΣΕΠ και δεν προβλέπονται προσλήψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα? Το θέτω ως ρητορικό ερώτημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρίδη. Και ολοκληρώνουμε και την πέμπτη θεματική ενότητα με τον Ηλία Αγγελακούδη, εκ μέρους του κυρίου Αθανάσιου Παπανδρέου, για την αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμο Οριστιάδας. Είναι στο χέρι μας, Σταυρούλα. Κύριε Αγγελακούδη, η Οριστιάδα είναι μια πόλη με πολλούς ποδηλάτες, χωρίς ωστόσο ποδηλατόδρομους. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Δήμο το έργο προμήθειας και εγκατάστασης κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Τι περιλαμβάνεται στην ατζέντα της παράταξής σας που να ενισχύει και να ενθαρρύνει την ασφαλή κυρίως κυκλοφορία ποδηλάτων εντός του αστικού ιστού? Πόσο εφαρμόσιμη και εύκολα υλοποιήσιμη θεωρείτε πως είναι η κυκλοφοριακή μελέτη που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και με τι χρονικό ορίζοντα εφαρμογής? Είναι ένα ζήτημα που το έχουμε και αναδείξει, αλλά επανέρχομαι ξανά στο σχέδιο βιώσιμη αστική ανάπτυξη και οι προτάσει που καταθέσαμε ω αυτόνομη κίνηση πολιτών στη διαβούλευση που έγινε. Που φυσικά περιέχεται και ο ποδηλατόδρομο στον αστικό ιστό. Ω αυτό που εξαγγείλθε τελευταίο, είναι ένα πρόγραμμα που το έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα τρέχει και φαίνεται ότι είναι ακόμα ένα προεκλογικό τέχνασμα του κύριου Μαυρίδη, ώστε να δείξει, έστω και τώρα που άρχισαν να ζορίζουν τα πράγματα, ότι έχει έργο. Αλλά για να επανέλθω στον ποδηλατόδρομο και τι έχουμε εμείς ως κίνηση πολιτών.
Έχουμε πει ότι το σχέδιο βάσιμης αστικής ανάπτυξης θα είναι το τεχνικό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας για τον αστικό ιστό της πόλης. Είναι 15 εκατομμύρια που δεν θα πρέπει να χάσουμε ούτε ευρώ και από τη 1η του 2024 θα πρέπει να βγαίνουν οι μελέτες ώστε να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς αξιοποιήσαμε. Δεν έχουμε κομπλεξισμό απέναντι στα έργα του κύριου Μαυρίδη ή στις μελέτες που έχει φέρει. Τη μελετήσαμε την κυκλοφοριακή μελέτη, βρήκαμε τα σωστά. Έχουμε εντοπίσει κάποιους προβληματισμούς, τους έχουμε θέσει όταν είχε έρθει προς συζήτηση. Αλλά για τον ποδηλατόδρομο, όπως και για τον δρόμο της υγείας, τον αναλυτικό δρόμο υγείας από τα Πανεπιστήμια μέχρι τη Σαγίνη, ήμασταν υπέρ και θα είμαστε υπέρ και θα ξεκινήσει από την επόμενη μέρα, από την 1η 24. Εμείς το λέμε, χωρίς θα υπάρχουν χρήματα, είναι μέσα του ΣΒΑ, μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, υπάρχει μέσα στη διαβούλευση, ελπίζουμε να εγκριθούν αυτά τα έργα που έχουμε προτείνει εμείς, ώστε να είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τις μελέτες προς δημοπράτηση και άμεσα να ξεκινήσουμε την απορρόφηση αυτών των 15 εκατομμυρίων. Δεν κρυβόμαστε. Ο Δήμος και το κράτος είμαστε από αυτούς που λέμε ότι υπάρχει συνέχεια. Δεν γίνεται να απαξιώσουμε ούτε αυτό το έργο που θα αφήσουν, ούτε αυτό που θα φτιάξουμε. Θα κοιτάξουμε και τους συμπολίτες μας στα μάτια, θα κοιτάξουμε και τους υπαλλήλους που έχουν εργαστεί πάνω σε αυτά τα έργα, πάνω σε αυτές τις μελέτες. Θα συνομιλήσουμε μαζί τους και ο ποδηλατόδρομος, η προσβασιμότητα όπως είπαμε και η κυκλική κόμβη στα τέσσερα σημεία της πόλης θα είναι τις προτεραιότητές μας που άμεσα θα ξεκινήσουν χωρίς κομπλεξισμό, χωρίς ητοπάθεια, χωρίς τίποτα. Είμαστε έτοιμοι, οι μελέτες θα βγουν άμεσα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το έργο και αυτά τα 15 εκατομμύρια της περιφέρειας από το ΣΒΑ να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και ούτε ένα λεπτό. Ευχαριστούμε την Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμο Ριστιάδας είναι στο χέρι μας και τον εκπρόσωπο αυτής, τον κύριο Αγγελακούδη. Τώρα, ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τις 5 θεματικές ενότητες με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θα προχωρήσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε όταν επιστρέψουμε να περάσουμε στην τελευταία ενότητα που ενδεχομένως θα έχει και περισσότερο ενδιαφέρον. Είναι ελεύθερη θεματολογία των ερωτήσεων σε αυτήν. Επιστρέφουμε σε 5-6 λεπτά. Κούραση. Γυρίσματα, πρόβες, θέατρο, ξενύχτη, αϊπνία. Αϊπνία. Θα την πετσοκόψω με τη γνωστή μελατονίνη σε σπρέι. Σπρέι μελατονίνης. Άμεσης δράσης. Σε λίγα λεπτά κοιμάς. Με ένα ψήτ κατά από τη γλώσσα και κοιμήθηκες. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την Doc Pharma. Καλά τους έκανες, αφού είχαν βαθούλο μας στον εγκέφαλο οι άχρηστοι. Πώς τους... Τι έγινε, αγορίνα μου, ερεθισμένος λαιμός. Και θες να βγεις για τον κόσμο. Μα δεν πήγα πουθενά, δεν είδα κανέναν. Ναι, αλλά κάτι τσίμπησες. Μικρόβια στο δικό μου το λαιμό. Και τώρα που εμφανίζουμε, τι κάνουμε. Mosept Oral. Το αντισηπτικό σπρέι για το λαιμό. Προλαβαίνεις και προστατεύεσαι από πολλά. Με τη δύναμη της χλωροεξιδίνης ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο και τη φλεγμονή που δημιουργείται από βακτήρια και ιούς. Πώς τους πετσόκοψες έτσι. Και πού είσαστε. Και στις ενοχλήσεις, πετσόκομα. Δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι. Radioevros.gr. Μπες στον κόσμο με ένα κλικ. Επικαιρότητα, αθλητικά, συνεντεύξεις, live blogging, εφημερεύοντα φαρμακεία και πρατήρια καυσίμων.
Ό,τι κι αν ψάχνεις, είναι εδώ, άμεσα και έγκυρα. Μία σελίδα από τον Εύρο, για τον Εύρο. RadioEvros.gr. Με ένα κλικ στον υπολογιστή σου, στο τάμπλετ σου, στο κινητό σου. RadioEvros.gr. Μπες στον κόσμο με ένα κλικ. Κούραση. Γυρίσματα, πρόβες, θέατρο, ξενύχτη, αϊπνία. Αϊπνία. Θα την πετσοκόψω με τη γνωστή μελατονίνη σε σπρέι. Σπρέι μελατονίνης. Άμεσης δράσης. Σε λίγα λεπτά κοιμάς. Με ένα ψιτ κατά από τη γλώσσα και κοιμήθηκες. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την Doc Pharma. Καλά τους έκανες. Αφού είχαν βαθούλωμα στον εγκέφαλο οι άχρηστοι. Πώς τους... Τι έγινε, αγορίνα μου? Ερεθισμένος λαιμός. Και θες να βγεις για τον κόσμο? Μα δεν πήγα πουθενά. Δεν είδα κανέναν. Ναι, αλλά κάτι τσίμπησες. Μικρόβια στο δικό μου το λαιμό. Και τώρα που εμφανίζουμε, τι κάνουμε? Μοσέπτ Όραλ. Το αντισηπτικό σπρέι για το λαιμό. Προλαβαίνεις και προστατεύεσαι από πολλά. Με τη δύναμη της χλωροξιδίνης ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο και τη φλεγμονή που δημιουργείται από βακτήρια και ιούς. Πώς τους πετσόκοψες έτσι? Και πού είσαστε? Και στις ενοχλήσεις, πετσόκομα. Δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι. Του σημερινού μας debate 2023 για τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Ορεστιάδας με τους 6 προσκεκλημένους μας υποψήφιους δημάρχους. 5 συν έναν εκπρόσωπο, καθότι ο κύριος Παπανδρέου δεν κατάφερε τελικά να είναι κοντά μας για λόγους σοβαρούς, οικογενειακούς, απουσιάζει στο εξωτερικό. Τα λέγαμε και στην αρχή στον πρόλογο. Για όσους τώρα συνδεθήκατε, συντονιστήκατε μαζί μας και μας παρακολουθείτε, να θυμίσουμε ότι ολοκληρώσαμε 5 θεματικές ενότητες με συγκεκριμένο περιεχόμενο. 6 ερωτήσεις τέθηκαν, μία στον κάθε υποψήφιο, τελείως διαφορετική. Χωρίς να τις γνωρίζουν βεβαίως, εννοείται, από την αρχή, ήταν μέσα στους όρους που τέθηκαν, μόνο τη θεματολογία γνωρίζανε. Τώρα, ως διαπίστωση, αν μου επιτρέπετε, για όσα ακούσαμε πριν, ορισμένοι μπόρεσαν και έθεσαν το πλαίσιο της απάντησής τους μέσα στην ερώτηση που τους απευθύνθηκε. Ακούσαμε άλλες φορές να ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα, αλλά είναι μέσα στα προβλεπόμενα αυτά. Εφόσον η θεματολογία είναι συγκεκριμένη και γνωστή, μπορούσε ο καθένας να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό στο οποίο του ζητήθηκε. Αυτή τη στιγμή, τώρα στην έκτη θεματική ενότητα, θα προχωρήσουμε με μια τελείως ελεύθερη θεματολογία, που σημαίνει ότι στον κάθε ένα θα απευθυνθεί μια ερώτηση, την οποία συζητήσαμε με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη και προέκυψε τώρα στη διάρκεια του διαλύματος. Θα ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση, απευθυνόμενο στον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Κάτι που δεν συζητήθηκε είναι αλήθεια ότι εστιάσαμε περισσότερο στα προγράμματα και στην επόμενη μέρα και σε αυτά που γίνανε, αλλά και σε αυτά που θα γίνουν από τους υποψήφιους δημάρχους. Τώρα, στην διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, θα σταθούμε σε αυτή την περίοδο,
Έχετε προκαλέσει σωρία σχολείων, κύριε Παπαδόπουλε, και αντιδράσεων με την απόφασή σας να καταγγείλετε δημόσια από την αρχή του αγώνα απειλές και εκβιασμούς από αντιπάλους σας. Ποτέ όμως δεν κατονομάσατε ούτε διευκρινίσατε τελικά τι εννοείτε, όσο και αν σας ζητήθηκε και από πολλές πλευρές, θεσμικά ή και στο Δημοτικό Συμβούλιο ή και στις συνεντεύξεις σας. Σήμερα, μετά από το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, μπορείτε να μας πείτε αν εξακολουθούν αυτές οι πρακτικές και αν εξακολουθούσαν, αν εξακολουθούν και εν τέλει από ποιους? Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση που με ρωτάτε μόνο εμένα, γιατί και άλλοι το έχουν πει το ίδιο πράγμα. Δεν το έχω πει μόνο εγώ. Μα τι να κάνουμε, εγώ ήμουν ο πρώτος, μάλλον, που είχα το θάρρος της άποψης. Ακολουθούν και άλλες ερωτήσεις, μην προτρέχετε. Λοιπόν, και άλλες ερωτήσεις σε άλλους εννοείται. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, όπως σας είχα πει και στη συνέντευξη που κάναμε, δεν θα σας πω, γιατί ακριβώς προσπαθώ να προστατεύσω αυτούς που έχουν εκβιαστεί. Οπότε δεν θα ακούσετε κάτι περισσότερο από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πρακτικές τις οποίες εγώ δεν περίμενα ότι θα συναντήσω μπροστά μου. Έχω ξανασυμμετάσχει άλλες δύο φορές σε δημοτικές εκλογές. Είναι μάλλον η πρώτη φορά που τους συνάντησα. Μου έκανε πραγματικά εντύπωση αλγινή, αλλά εγώ θα το σταματήσω εκεί. Δεν θα συνεχίσω. Προσπαθώ να προστατεύσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δεχτεί αυτές τις πιέσεις ή αυτούς τους εκβιασμούς. Αυτές που τουλάχιστον εγώ γνωρίζω. Έτσι, από πού προήλθανε είναι κάτι που μπορεί και πολλές φορές να μην το ξέρω κιόλας. Οπομένως, ελπίζω από εδώ και πέρα η προεκλογική περίοδος που έμεινε να παραμείνει, να είναι πιο νυφάλια, να είναι πιο ήρεμη, χωρίς λάσπες, αν και αυτό το αντιμετωπίζω και αυτό, χωρίς λασπολογία. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι εγώ μπορώ και τα αντιμετωπίζω όλα με την ανάλογη στοικότητα και το σεβασμό στους συνανθρώπους μας και στους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εντός χρόνου, και μάλιστα περίσσεψε αρκετός, δεν παρέλειψα να ενημερώσω τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν ότι σε αυτή την ενότητα έχουν 3,5 λεπτά υποψήφοι για να απαντήσουν. Ένα λεπτό λοιπόν περισσότερο από ό,τι στις προηγούμενες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε όλους για τη συνέπειά σας, έτσι κι αλλιώς, στον χρόνο. Κύριε Καζαλτζή, η ερώτηση που θα σας απευθυνθεί από τη Σταυρούλα Γιαδαράκη. Η σειρά, να θυμίσω επίσης, είναι κατόπιν κλήρωσης, έτσι. Κύριε Καζαλτζή, λοιπόν, στο τελευταίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά σας απευθύνεστε στους δημότες και τους ζητάτε να κλείσουν την πόρτα στις πρακτικές του παλιού πολιτικού μοντέλου. Να μην υποκύψουν σε πιέσεις ή εκβιασμούς, να μην επιτρέψουν σε επίδοξους διαδόχους να αποδείξουν ότι είναι χειρότεροι από τους προηγούμενους και να μην τους δώσουν το δικαίωμα να παίξουν με το φυσικό μας πλούτο, αλλοιώνοντας το περιβάλλον. Στο ίδιο κλίμα και παρόμοιες τακτικές είχε καταγγείλει στο παρελθόν και ο κ. Παπαδόπουλος δημόσια. Πλέον, μήπως είναι ώρα ενώπιον όλων των δημοτών να μιλήσετε καθαρά με ονόματα και πράξεις, καθώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές είναι πρακτικές που ενδεχομένως άπτονται και της δικαιοσύνης και οι γενικεύσεις ασφαλώς δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις για όλους? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι συγκεκριμένος. Η ονοματολογία δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά εμένα μου έχει συμβεί στο ψηφοδέλτιο μου να έχω υποψήφια, η οποία ήταν όταν κατέθεσε το συνδυασμό μου μέσα και όταν πήγα να πάρω το πρωτοδικείο του συνδυασμού μου δεν ήταν μέσα. Και ήταν κάποιο συγγενικό της πρόσωπο υποψήφια με άλλο συνδυασμό. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τα στοιχεία και να τα δει. Δεν είναι θέμα ονοματολογίας. Γι' αυτό λέω. Δεν μπαίνουμε ποτέ σε διαδικασία να μας εκβιάσει κάποιος, να μας πει τι θέλουμε να πούμε. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Να μην χωριστάμε σε κανέναν. Να διαχειριστούμε εμείς τον Δήμο, εάν την επόμενη μέρα είμαστε στη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν έχω κανέναν να οπίσω. Δεν με προωθεί κανένας. Είμαι ο ίδιος με αυτός. Με τους καινούριους ανθρώπους που έχω, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη σελίδα στο Δήμο. Οπότε δεν πήγα ποτέ να εκβιάσω κάποιον, ούτε τη σκέψη του, ούτε τη συνείδησή του, ούτε να κάνω κάτι παραπάνω για αυτόν, ούτε να του πω ότι θα σε βάλω, θα σε βγάλω από δίλα. Αυτά μακριά από μένα. Όποιον έπεσε να είναι μαζί μου, ήταν καθαρά ο πολιτικός μου λόγος, η προσωπικότητά μου, τον κοίταξε στα μάτια και του είπα αυτά που θέλω. Μερικοί είπαν ναι, μερικοί είπαν όχι. Αλλά ποτέ δεν μπήκα σε διαδικασία να τους πιέσω για να είναι μαζί μου. Τέτοιους υποψηφίους δεν θέλω. Οπότε σας απάντησα ειλικρινέστατα. Τι έγινε με μια περίπτωση δικιά μου. Όπως επίσης μπορεί να έχουμε μιλήσει και με ανθρώπους που τη μία μέρα μου είπαν ναι και την άλλη μου είπαν δεν θα έρθω μαζί σου, γιατί μπορεί να μην πάρω να κάνω αυτό. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα για μένα. Όταν σκύβουμε το κεφάλι σε τέτοιες πρακτικές, τότε παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Και αυτό που μας αξίζει είναι πραγματικά πολύ χάλια για το Δήμο μας την επόμενη μέρα. Δεύτερον, να μιλήσω για το άλλο θέμα που, για τα αιωλικά. Κάποια στιγμή άκουσα τον κύριο Μαυρίδη στο Πολυκέντρο, γιατί δεν ήμουν εκεί, που έγινε μια συζήτηση. Ότι μέσα στην αίθουσα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν συνδέσεις με ιδιώτες. Και ήθελα πραγματικά να ακούσω ένα αντιπώνυμα και δεν τα άκουσα. Αν υπάρχουν αυτά και ευσταθούν, τότε πραγματικά τα πράγματα δεν είναι καλά για την επόμενη μέρα του Δήμου μας. Τρίτον, για το θέμα των αιωλικών πάρκων.
Ποια ήταν η άποψή μου από την αρχή, προγενέστερα, ότι κοιτάξτε, πρώτα παίρνουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε δύο ανθρώπους, ουδέτερους επιστήμονες, μας μιλάνε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανεμογεννητριών και από εκεί και πέρα πάει ο πρόεδρος στην κοινότητά του, μιλάει με τους συνδημότες του και αποφασίζουν. Όταν έρθει και αφορά το θέμα την τοπική κοινότητα που έχει και δικαίωμα ψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζει αυτός μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους το τι θα κάνει. Δεν είναι μόνο τα ανταποδοτικά, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και η ανθρώπινη ζωή, είναι και το περιβάλλον και πρέπει να προστατεύσουμε το αύριο. Εντάξει. Και επίσης και κάτι άλλο που είναι άσχετο με την ερώτηση. Άκουσα προηγουμένως για τα χαμένα οχήματα. Τραγελαφικό για μένα. Όταν ήρθε η πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο η υπόθεση, δεν την γνώριζα. Την άκουσα εκεί. Την έψαξα. Πήγα μετά επικεφαλής και δεν είδαμε τα οχήματα τα γνωμένα. Είδαμε και οχήματα παροπλισμένα για τα οποία πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα για πολλά χρόνια. Και τα είδαμε τότε. Τότε έπρεπε να πάμε εμείς για τη διαδικασία. Και τι είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και την τοποθέτησή μου ότι κοιτάξτε, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να κάνουμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου γιατί αν βρεθεί μια μηχανή σε ένα όχημα στην Αθήνα, τότε θα λένε μα το Δήμο δεν ξέρετε πού είναι το οχήματά σας. Γιατί δεν κάναμε μήνυση τότε, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί. Ο Δήμος πρώτος να κάνει μήνυση και να πει: κοιτάξτε, μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Όποιος θέλει θα πάει μέσα. Και τι κάναμε εμείς αφού δεν έγινε αυτό, μετά μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, πήγαμε τρεις επικεφαλείς αντιπολίτευσης και κάναμε μήνυση στο πρωτοδικείο. Γιατί για να δούμε τελικά ποιος θέλει για τα αγνοούμενα οχήματα. Ευχαριστούμε κύριε Καζάντζη. Η επόμενη ερώτηση στην αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Οριστιάδας είναι στο χέρι μας. Εκ μέρους του κ. Αθανάσιου Παπανδρέου, ο Ηλίας Αγγελακούδης. Είναι γνωστό ότι επικαλείστε διαρκώς πως κάνετε τη διαφορά, κ. Αγγελακούδη, ως αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Οριστιάδας είναι στο χέρι μας, διότι λειτουργείτε με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει μια αίσθηση ότι για κάποιους συνδημότες μας πιθανόν αυτό να είναι δυσλειτουργικό και για την λειτουργία ενός συνδυασμού, αλλά και για την επόμενη μέρα στη διοίκηση του Δήμου. Αν αναλάβετε τη διοίκηση του Δήμου ως Δήμαρχος, ο κ. Άκης Παπανδρέου, πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει με αυτές τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και για την επόμενη πενταετία? Ένας Δήμος δεν διοικείται αμεσοδημοκρατικά. Η αυτόνομη κίνηση πολιτών δρά και αποφασίζει αμεσοδημοκρατικά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα, τι ακούμε τόση ώρα, κυρίως από την Πέμπτη Θεματική Ενότητα, τα έχω γραμμένα απειλές, ανευθυνότητα, αλαζονία από τον Δήμαρχο και όχι μόνο, αδιαφάνεια σε απευθείας αναθέσεις, αναξιοκρατία και σε προσλήψεις αλλά και σε απευθείας αναθέσεις, υποκρισία για το θέμα του ΚΙΤ, έπαρση και φυσικά φθηνό λαϊκισμό, όχι μόνο, κυρίως από αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Εμείς δεν θα διοικήσουμε έτσι. Αυτή είναι η διαφορά της αυτόνομης κινητής πολιτών. Αυτό κάνει διαφέρει από την αυτόνομη κίνηση πολιτών. Για μας δεν υπάρχουν παιδιά και αποπαίδια. Στη διοίκηση θα είμαστε, αντιμετωπίζουμε όλους τους δημότες, ίσως προς ίσως, και θα έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες απέναντι στο Δήμο. Τέρμα πια στην υποκρισία, τέρμα πια στις αναθέσεις σε λίγους. Στο Δήμο Οριστιάδας έχουμε αναθέσεις σε συγκεκριμένο μόνο άτομο 100.000 ευρώ το χρόνο. Δεν υπάρχουν άλλοι επαγγελματίες σε αυτό το χώρο. Είναι δυνατόν να τα δεχόμαστε όλα αυτά ως δημότες? Είναι δυνατόν τα παιδιά των δημοτικών συμβούλων να είναι αυτά που έχουν προτεραιότητα στις προσλήψεις του Δήμου? Όχι. Η αυτόνομη κοινωνική πολιτών σε αυτό διαφέρει. Δεν θα μείνουμε στο φθηνό λαϊκισμό. Δεν θα πούμε ότι θα σας ταλάξουμε όλα. Το είπα και πριν. Ο Δήμος θα έχει συνέχεια. Θα σεβαστούμε το έργο που έχει γίνει, αλλά θα πρέπει να διορθώσουμε τα κακό κείμενα του Δήμου. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Το δημογραφικό, το ότι χάσαμε 6.000 κατοίκους, ναι, μεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά πρέπει να δούμε και τι έχει κάνει ο Δήμος πάνω σε αυτό. Τι ευθύνες έχει ο Δήμος για τους νέους που έχουν φύγει. Όταν οι νέοι βλέπουν, οι νέοι επαγγελματίες, οι νέοι επιστήμονες, ότι τα παιδιά κάποιων είναι πιο ανώτερα από κάποια άλλα, είναι πιο ίσα, για να χρησιμοποιήσω και την έκφραση του Orwell. Εμείς είμαστε λίγο πιο ίσοι από τους άλλους. Όχι, θα είμαστε ίσοι. Απέναντι στο Δήμο θα είναι όλοι ίσοι. Αυτή είναι η διαφορία της αυτόνομης κίνησης πολιτών. Έτσι θα διοικήσει το Δήμο. Με καθαρά μάτια, με καθαρά πρόσωπα, χωρίς να χωρίζουμε σε παιδιά και από παιδιά. Και φυσικά για να απαντήσω και εγώ λίγο για τις ΑΠΕ, γιατί δεν έγινε μεγάλο. Εμείς δεν θα γίνουμε dealer κανενός εργολάβου, κανενός επιχειρηματία που θα έρθει να επενδύσει. Φυσικά. Και είμαστε υπέρ των ΑΠΕ. Αλλά πώς να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση όταν δύο μήνες μετά τα καμένα στην Αλεξανδρούπολη έχει αδειοδοτήσει να γίνουν ανεμογεννήτριες στην Αλεξανδρούπολη? Και με το που βλέπει την αντίδραση του κόσμου να το μαζεύει. Σε αυτό δεν θα είμαστε υπέρ. Δεν θα είμαστε οι dealer κανενός εργολάβου, θα είμαστε οι φύλακες του φυσικού πλούτου. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Αγγελακούδη. Στον κύριο Μαυρίδη, η επόμενη ερώτηση, Σταυρούλα Γελαδαράκη. Κύριε Μαυρίδη, κατηγορήστε από τους ανθυποψηφίους σας ή για έλλειψη έργων βιτρίνας ή για προεκλογικά έργα. Έχετε τώρα την ευκαιρία, οπότε ζητούμε να μας αναφέρετε. Τρία, τα πλέον εμβληματικά έργα στις δύο θητείες Μαυρίδη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τήρησα αυτό το πλαίσιο σε όλες τις ερωτήσεις. Έτσι θα απαντήσω και σε αυτήν. Όταν μιλάμε για εκατομμύρια μόνο από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων, μαζί με τις εθνικές επιχορηγήσεις ξεπερνάμε τα 130 εκατομμύρια, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω κάτι που θεωρεί κάποιος εμβληματικό. Γιατί το εμβληματικό για κάποιον μπορεί να είναι κάτι που έχει σχέση με την οπτική του και για κάποιον άλλον μπορεί να είναι αυτό που το εξασφαλίζει, για παράδειγμα, καθαρό νερό. Θα είναι εντελώς άδικο να αναφέρω μόνο τρία, έχω παρουσιάσει ήδη πάρα πολλά και στην πρώτη θητεία. Να θυμίσω, με επίσημα χαρτιά είχαμε παρουσιάσει 50 εκατομμύρια την προηγούμενη θητεία και άνω των 50 φέτος, στη δημοτική μας θητεία. Επομένως, δεν θα μπω σε αυτόν τον πειρασμό τριών εμβληματικών, γιατί θα χαλάσω την ουσία και την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα κάθε έργου. Επιτρέψτε μου όμως να πω, γιατί οι συνδημότες μας σήμερα μας παρακολουθούν για να ακούσουν αλήθειες και να μην παραπληροφορηθούν. Και θα μιλήσω συγκεκριμένα για ψέματα και ανακρίβεις που υπόθηκαν σήμερα. Άκουσα, βέβαια, είχαμε και κάποιες παραδοχές, γιατί μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές, για τις ανεμογεννήτριες. Εδώ είχαμε μια τεράστια παραδοχή και εκπλήσωμε, τουλάχιστον έχει το θάρρος της γνώμης σε αυτό ο κ. Παπαδόπουλος, να λέει ότι είμαι υπέρ όλων των ανεμογεννητριών αναλόγως με τα ανταποδοτικά τέλη. Επομένως, αυτό που είπα πριν δύο εβδομάδες, ότι στον ορεινό όγκο τριγώνου κάποιοι θέλουν να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες εις βάρος του περιβάλλοντος και εις βάρος της άποψης της τοπικής κοινωνίας, σήμερα νομίζω πέφτουν οι μάσκες εντελώς. Δεύτερον, για τα οχήματα. Πρώτος έκανε μήνυση ο Δήμος, για να τα λέμε όπως είναι πραγματικά και το γνωρίζετε, κύριε Καζαλτζή. Πρώτος έκανε κατά παντός υπευθύνου ο Δήμος. Μετά ακολουθήσατε εσείς οι επικεφαλείς. Τρίτον, έχουμε παραδοχή από τους περισσότερους ότι ήρθαν πολλά εκατομμύρια στο Δήμο. Τέταρτον, άκουσα να λένε ότι θα διπλασιάσουν τις επιχορηγήσεις για αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει το 1,5% έχεις δυνατότητα από τα ετήσια έσοδά σου. Τα εξαντλούμε όλα. Επομένως, όποιος τάζει ότι θα διπλασιάσει αυτό το ποσό, να μιλήσει για διαφορετική κατανομή, να συμφωνήσουν μαζί του και να πει ποια κριτήρια θα βάλει. Αλλά μην τάζουμε κάτι που δεν γίνεται. Εδώ άκουσα το εξής παράδοξο. Ειλικρινά γελάω. Από τη μία, είπαν ότι το πήραμε κατ' εξαίρεση, άρα κάποιος μπορεί να πει μπράβο ρε αυτή η δημοτική αρχή, ενώ δεν προβλεπόταν το πήρε. Πήραν 15 εκατομμύρια. Αλλά δεν θα παραμυθιάσω εγώ τον κόσμο. Έπρεπε να δοθεί, πληρούσαμε το κριτήριο. Η μεγάλη μας μάχη δόθηκε το 2017, όταν περάσαμε ως αστικό κέντρο την Οριστιάδα μέσα στο χωροταξικό της περιφέρειας. Μια πρώτη μάχη είχε δοθεί επί Άγγελου Παπαϊωάννου, που μπόρεσε να μπει στις αστικές αναπλάσεις, και η μεγάλη κερδίθηκε το 2017. Επομένως, το ΒΑΑ το πετύχαμε στην ουσία να έχουμε τις προϋποθέσεις από το 2017. Και αποκαταστάθηκε μια αδικία που προσπαθούσε να γίνει από την Περιφερειακή Αρχή και να μας το στερήσει. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να πάνε, γιατί κάνουμε ενέργειες να μας στερήσουν αυτά τα 15 εκατομμύρια. Και χαίρομαι που όλοι λένε ότι τα επόμενα χρόνια αυτά τα 15 εκατομμύρια πρέπει να αξιοποιηθούν. Είπανε ότι χάθηκαν έργα. Κανένα έργο δεν χάθηκε. Εργολάβη. Η μόνη δημοτική αρχή που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει πουθενά αυτό, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφέρειας, πολύ σπάνιο είναι. Να πέσουν οι εγγυητικές εργολάβων για μια εκτέλεση σωστή. Εμείς πήραμε λεφτά από τους εργολάβους από τις εγγυητικές τους. Εμείς κάναμε μηνύσεις εργολάβους που θεωρούσαμε ότι έκλεβαν την άμμο. Η μόνη δημοτική αρχή που επιβάλλει τα μέτρα. Όσον αφορά. Τελείωσα. Ναι, ναι, τελειώσαμε. Θα έχετε άλλα δύο λεπτά στο τελευταίο γύρο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Στην κυρία Κουκουσκίδου, η ερώτηση που απευθύνουμε για την τελευταία ενότητα. Εκτός από τους φορολογικούς συντελεστές για τους οποίους θα επιχειρήσετε, θα διεκδικήσετε, όπως είπατε, τη μείωση. Κυρία Κουκουσκίδου, έχετε εξαγγείλει και άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά των συμπολιτών μας. Να μειωθούν ακόμα περισσότερο τα δημοτικά τέλη των επαγγελματιών, είναι η φράση σας. Πώς θα καλυφθεί όμως η τρύπα που θα ανοίξει τον ετήσιο προϋπολογισμό για τις απαιτούμενες ανάγκες του Δήμου από αυτή την εφαρμογή? Είναι δηλαδή, θέλω να ρωτήσω, κοστολογημένο το πρόγραμμα έτσι όπως το ανακοινώνεται, ή είναι διεκδικήσεις προκειμένου να επιτευχθεί στην πορεία? Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, θα πληρωθεί αυτή η δαπάνη, θα εξοικονομηθεί αυτή η δαπάνη από τη μείωση
των καυσίμων τα οποία φαίνεται ότι χρειάζονται στο προϋπολογισμό, από τη μείωση των άλλων συντηρήσεων που προβλέπονται των μηχανημάτων και έχουν σχέση με τα δημοτικά τέλη. Μπορεί να γίνει αυτή η μείωση. Άλλωστε και εμείς ήδη ως αντιπολίτευση έχουμε προχωρήσει σε μείωση των δημοτικών τελών κατά 5%, παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν δημοτική αρχή, αλλά καταφέραμε να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν προϋπολογισμό και να τα μειώσουμε κατά 5%. Όταν όμως οι δημότες μας επιλέξουν να διαχειριστούμε τα κοινά του Δήμου, το 15% θα είναι ένα ποσοστό που θα μπορεί να επιτευχθεί. Σε σχέση τώρα, επειδή έχω λίγο χρόνο, κύριε Πατούνα, και επειδή δεν αναφερθήκαμε στον αγροτικό τομέα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την περιοχή, γιατί είναι ένας τομέας που μπορεί να παράγει εισοδήματα και μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, μπορεί να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. Να πούμε ότι οπωσδήποτε αυτό που θα κάνουμε για τους αγρότες είναι να αποκαταστήσουμε ολόκληρη την αγροτική οδοπία, η οποία είναι κατεστραμμένη. Επίσης, να αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο, το επαρχιακό, το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση. Είτε ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, είτε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα λύσουμε το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλά όμως και θα ολοκληρώσουμε τους αναδεσμούς. Αλλά να μιλήσω και για το Πανεπιστήμιο, επειδή έχω λίγο χρόνο, γιατί για μας είναι μια εμφαντική δομή για τον Δήμο Ορεστιάδας, και για να μπορέσει να επιβιώσει και να εξελιχθεί έτσι σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο για την περιοχή, χρειάζεται οπωσδήποτε να μετατραπεί σε ένα γεωτεχνικό κέντρο πανεπιστημιακό, στο οποίο θα υπάρχουν όλες οι σχολές που έχουν σχέση και είναι ανάλογες με το αντικείμενο, και η γεωπονική και η κτηνιατρική και της αγροτικής οικονομίας και της δασολογίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μία δασολογία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα πρέπει δηλαδή να απορροφηθεί η δασολογία της Δράμας στο δικό μας πανεπιστήμιο. Είναι απαραίτητο να γίνει μία σύγχρονη πανεπιστημιούπολη, στην οποία θα πρέπει να στεγαστούν όλες οι σχολές που ήδη υπάρχουν, αλλά και αυτές που θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε, τα νέα τμήματα και του Δημοτήχου μπορούν να ενταχθούν εκεί. Ο περιβάλλον χώρος του Πανεπιστημίου θα πρέπει να βελτιωθεί. Εδώ και 25 χρόνια δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Οπωσδήποτε θα πρέπει το αμαξοστάσιο επιτέλους να κατεδαφιστεί και θα πρέπει να υπάρξει δωρεάν στέγαση για τους φοιτητές. Αυτό θα πρέπει να το διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Κουκουσκίδου. Και ολοκληρώνουμε στην τελευταία θεματική ενότητα χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αφού είχαν βαθούλο μας τον εγκέφαλο, για Χριστό. Πώς τους... Ζαλουφλή, τι είναι, αγορίνα μου, ερεθισμένος λαιμός. Και θες να βγεις για σε κόσμο. Μα δεν πήγα πουθενά, δεν είδα κανένα. Ναι, αλλά κάτι... Το Δήμο, όπως συχνά λέτε. Μια μεγάλη έλλειψη και ένα διαρκές αίτημα για το Δήμο τώρα είναι ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για αμαία, η δημιουργία του οποίου θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση. Έχετε εσείς τον προγραμματισμό σας κάτι σχετικό? Τι έχετε σκοπό να κάνετε στην επόμενη πενταετία, αν επιλεγείτε και είστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο? Εντάξει, έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε επισκεφτεί και τις συγκεκριμένες δομές που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οφείλουμε και ως κοινωνία και ως διοίκηση, τέλος πάντων, να φροντίσουμε ώστε και τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να κοινωνικοποιούνται, να μπορούν να εργάζονται, να μπορούν να κυκλοφορούν σε μια πόλη ανθρώπινη. Και μια όμορφη πόλη, μια ανθρώπινη πόλη είναι ακριβώς μια πόλη που φροντίζει ώστε οι πολίτες της να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δομές, πρόσβαση στην υγεία, πρόσβαση τέλος πάντων σε ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσουν. Πάγιο αίτημα, ας πούμε, για τα άτομα με αναπηρία είναι η δημιουργία, ας πούμε, ενός καινούριου ειδικού σχολείου μέσα στην Ορεστιάδα, γιατί το συγκεκριμένο, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στεγάζεται σε δημοτικό σχολείο στο Θούριο, προφανώς είναι ακατάλληλο κτίριο, αλλά και κατά την άποψή μας είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, κόντρα στις εκτιμήσεις τέλος των επιστημόνων για την κοινωνικοποίηση των ατόμων. Προφανώς πρέπει να διεκδικήσουμε μέσα από με ευθύνη του κράτους να υπάρξουν δομές ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν και τα συγκεκριμένα άτομα.
Δυστυχώς η κοινωνία έχει στηθεί έτσι και το κράτος, ώστε να είναι ατομική ευθύνη και η φροντίδα των ηλικιωμένων και η φροντίδα των ατόμων με αναπηρία και η φροντίδα των παιδιών. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Πρέπει το κράτος να φροντίσει αυτά τα άτομα να έχουν την κατάλληλη ιατρική, φαρμακευτική φροντίδα, ώστε να μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτήν την κατεύθυνση να κινηθούν όλοι οι πολίτες και με μπροστάρι, όπως είπα και άλλες φορές, το Δήμο να διεκδικήσει τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Τις ίδιες δομές φιλοξενίας πρέπει να γίνουν και για τους ηλικιωμένους, οι ίδιες δομές πρέπει να γίνουν και για δομές φιλοξενίας για άτομα που έχουν υποστεί κάποια βία, για ενδοοικογενειακή βία κτλ. Είναι βασικά αιτήματα της λαϊκής σπήρωσης, βασικά αιτήματα των συλλόγων, βασικά αιτήματα των πολιτών, τα οποία θα κάνουν μια πόλη όμορφη, θα κάνουν μια πόλη όπου θα μπορούν όλοι οι πολίτες με οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα, με οποιοδήποτε διαφορετικότητα, με οποιοδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχουν διαφορετική ανάγκη, να μπορέσουν να τις ικανοποιήσουν αυτές στα πλαίσια του Δήμου. Και εμείς θα είμαστε μπροστά σε αυτό, για να, μαζί με τους συλλόγους των ατόμων με αναπηρία, για να διεκδικήσουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Ζαλουφλή. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που ανταποκριθήκατε στα ερωτήματα που σας θέσαμε. Τώρα έχετε στη διάθεσή σας από 2 λεπτά ο καθένας, κύριε και κυρία, για να απευθυνθείτε στους συνδημότες μας για έναν τελευταίο χαιρετισμό. Βεβαίως η σειρά που θα τηρηθεί είναι και πάλι αυτή που προέκυψε από την κλήρωση. Ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης είναι ο πρώτος. Τα 2 λεπτά δικά σας, κύριε Μαυρίδη. Θα διαθέσω και δεν θα κάνω κάλεσμα για ψήφο στους συνδημότες μας. Θα απαντήσω όμως σε κάποια που πρέπει να ξέρουν οι συνδημότες μας από αυτά που ακούστηκαν. Πάμε. Ακούω για κατασκευές και δράσεις στον Άρδα. Πρέπει να ξέρουμε ότι από το κράτος δεν έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση της όχθης του Άρδα, η οποία δεν επιτρέπει να κάνει σοβαρές παρεμβάσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεύτερον, μειώσαμε τις τιμές στα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών. Δεν χρεώνονται όλα τα τετραγωνικά όπως υπόθηκε. Όπως και δώσαμε και την εποχικότητα στις επιχειρήσεις όπως δικαιούνται, την εφαρμόσαμε και στο Δήμο Οριστιάδος. Επομένως, υπάρχουν μειωμένοι συντελεστές. Τρίτον, φορολογικοί συντελεστές, επειδή άκουσα. Δεν προβλέπεται δυστυχώς από την νομοθεσία να κάνεις χατήρι σε οποιαδήποτε κοινωνική ή επαγγελματική ομάδα. Προβλέπονται κάποιες εκπτώσεις, μειώσεις στα τέλη ίδρυυσης, τα οποία τα εφαρμόζουμε και στους πολυτέκνους και στα άτομα με αναπηρία και πολύ πρόσφατα και στους τρίτεκνους. Άκουσα το εξής παράδοξο. Για να παίρνουν όλοι οι τοπικοί προμηθευτές δουλειά, εμείς θα καταργήσουμε τις απευθείας αναθέσεις. Οξύμορο 100%. Για να παίρνουν όλοι μόνο με απευθείας ανάθεση. Γιατί αν πηγαίνει με διαγωνιστική διαδικασία, μπορεί όλους τους διαγωνισμούς των πολλών εκατομμυρίων ή των επιμέρους χιλιάδων να τις παίρνει μόνο ένας αυτός που θα δίνει μόνο τη χαμηλότερη τιμή. Όπου εξαγγέλθηκε προεκλογικά ότι θα καταργηθούν οι απευθείας αναθέσεις, οι οποίες είναι μια νομιμότατη διαδικασία, ευέλικτη και για στήριξη της τοπικής κοινωνίας, κανένας δήμαρχος δεν το εφάρμοσε. Επομένως, να είμαστε σοβαροί σε αυτά που τάζουμε. Άκουσα για διαφάνεια. Όλοι οι έλεγχοι των οικονομικών υπηρεσιών, των ελεγκτικών μηχανισμών επί 9 χρόνια και έγιναν πάρα πολύ στο Δήμο Οριστιάδος και στις επιχειρήσεις, μας έχουν βγάλει ολοκάθαρους. Είμαστε ένας Δήμος μαζί με τις επιχειρήσεις προς μίμηση όσον αφορά τη διαφάνεια και τη διαχείριση την οικονομική. Κανένα παιδί δεν προσλαμβάνεται με διαδικασία εκτός ΑΣΕΠ. Μόνο οι 5 ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Δημάρχου που δεν εμπίπτουν στις διαδικασίες τις διαγωνιστικές, έχει δικαίωμα ο Δήμαρχος να πάρει και έχω πάρει και είμαι περήφανος παιδιά με πτυχία και μεταπτυχιακά, γιατί τώρα τελευταία ακούω ότι τάζουν κάποιες θέσεις ακόμα και για απόφοιτους λυκείου που δεν προβλέπει η νομοθεσία. Βοτανικός κήπος, πέρασε ο χρόνος. Δυστυχώς, ναι. 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Βοτανικός κήπος του Πανεπιστήμιου είναι μέσα στο ΒΑΑ και δίπλα στον Κώστα του Ζαλουφλή του φίλου μου έχω εξαγγείλει για δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Βίσα. Ανοίγει τον Νοέμβριο πρόσκληση για όλους.
όλες τις κοινωνικές δομές και για κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Θα δούμε για γεροκομεία, γιατί κανένας Δήμος δεν το έχει πετύχει. Είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε προτάσεις σε ό,τι έχει σχέση με κοινωνικές δομές. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την κατάχρηση. Αν δεν δυσκολεύω τους συνεργάτες μου στον τεχνικό τομέα, δώσουμε άλλο μισό λεπτό στον καθένα για να είμαστε δίκαιοι. Έτσι κι αλλιώς είμαστε εντός πλαισίου χρόνου, έτσι όπως το υπολογίσαμε, κινηθήκαμε πολύ σωστά. Φτάσαμε 25 λεπτάκια μετά τις 9. Οπότε στον επόμενο, στην κυρία Κουκουσκίδου. Μαρία, 2,5 λεπτά δικά σας, κυρία Κουκουσκίδου. Σε αυτό λοιπόν τον επίλογο θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε το διακύβευμα των εκλογών της επόμενης Κυριακής. Στις 8 Οκτωβρίου δεν ψηφίζουμε για κόμματα, ούτε ψηφίζουμε βουλευτές. Ψηφίζουμε τον άνθρωπο που θέλουμε να διαχειριστεί τα κοινά του Δήμου, που θα κάνει καλά τη δουλειά του Δημάρχου. Η επόμενη πενταετία είναι κρίσιμη. Ας μην είναι μια χαμένη πενταετία. Εμείς πιστεύουμε ότι οι πολίτες πρέπει να μας ψηφίσουν για τους παρακάτω λόγους. Γιατί ξέρουμε τα προβλήματα και έχουμε τις λύσεις. Δεν καταγράφουμε απλά τα προβλήματα, δίνουμε λύσεις αποτελεσματικές. Για το πρόβλημα της απομόνωσης προτείνουμε την δημοτική συγκοινωνία. Για το πρόβλημα της ανασφάλειας των ηλικιωμένων προτείνουμε το γηροκομείο. Για το πρόβλημα της αδιαφάνειας προτείνουμε την παύση των απευθείας αναθέσεων. Για το πρόβλημα της οικονομικής καχεξίας προτείνουμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Επίσης πρέπει να μας ψηφίσουν οι πολίτες, πρέπει να μας επιλέξουν, γιατί είμαστε ένας συνδυασμός ανεξάρτητος. Εμείς δεν εξαρτώμαστε, δεν έχουμε εξαρτήσεις από κανένα κόμμα, από κανένα βουλευτή, από κανέναν επιχειρηματία. Είμαστε ένας συνδυασμός που δεν δίνουμε λόγο σε κανέναν. Απολογούμαστε μόνο στους δημότες. Πρέπει επίσης οι δημότες να μας ψηφίσουν, γιατί στην αντιπολίτευση επί 5 ολόκληρα χρόνια τηρήσαμε το ρόλο με τον καλύτερο τρόπο που μας ανέθεσε ο λαός. Ήμασταν πάντα παρόντες, δεν δηλιάσαμε, δεν συμβιβαστήκαμε. Υπερασπιστήκαμε τα συμφέροντα του τόπου και των δημοτών με τον καλύτερο τρόπο. Και πρέπει επίσης να μας ψηφίσουν οι δημότες, γιατί με την πρώτη γυναίκα δήμαρχο του Δήμου Ορεστιάδας, το αύριο θα είναι καλύτερο, θα αλλάξουμε σελίδα. Σε ευχαριστούμε θερμά. Περισσεύουν και 46 δευτερόλεπτα, αν θέλετε να τα εκμεταλλευτείτε. Ευχαριστώ. Είστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Χρήστο Καζαλτζή, λοιπόν, ο λόγος. 2,5 λεπτά για εσάς, κύριε Καζαλτζή. Θα φάω ένα μικρό χρονικό διάστημα για αυτά που είπε ο κύριος Μαυρίδης. Μίλησα για τις αναθέσεις που δεν είναι δικό μου θέμα, αλλά εγώ μίλησα για αναθέσεις προηγενέστερα με άλλο τρόπο. Ναι, οι αναθέσεις να υπάρχουν, να υφίστανται, αλλά ο Δήμος να δρά για όλους το ίδιο, ισόνομα και δίκαια. Και όχι ένας να παίρνει αναθέσεις 3.000 ευρώ και άλλος να παίρνει 40.000 ευρώ. Ο Δήμος είναι ένας εργοδότης για όλους. Άκουσα διαπιστώσεις για τον Άρδα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι συνόχθηση. Συμφωνώ. Αυτή είναι η διαπίστωση. Τι κάνουμε στην πράξη, τι είπαμε στο κεντρικό κράτος για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια. Είδαμε προηγουμένως, μιλήσαμε για τα χρήματα που έχουν πάρει και πολλά χρήματα, για τον Φιλόδημο. Τα χρήματα που πήγαν του Φιλόδημου στα σχολεία. Τελικά, πρακτικά παρήγαγαν έργο ουσιαστικά στα σχολεία, ή γενικά τα χρήματα είναι λίγα, δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που θέλουμε και τελικά λέγαμε, ας βάψουμε, ας βάλουμε ένα πλακάκι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το άλλο που ζητάει το σχολείο. ΕΠΑΛ, ενεργή αναβάθμιση, τη χαιρετίζω. Όχι μόνο αυτήν και όλες τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αλλά υπάρχει μελέτη. Τι γίνεται, πότε τελειώσει το έργο. Τα μπαλκόνια δεν είναι μέσα. Η καθίδρυση του διοικητικού του δαπέδου υφίσταται. Τι γίνεται τελικά με το ΕΠΑΛ, πότε μας τελειώσει. Άκουσα, κάνουμε. Συμφωνώ. Είπατε ότι πότε θα δεν φτιάξαμε ακόμα ένα ηλεκτρικό πακέτο, θα το φτιάξουμε. 9 χρόνια. Πότε θα φτιάξουμε το ηλεκτρικό πακέτο. Και εδώ μου δίνεται πάση στο άλλο. Έχουμε το μουσείο. Είναι ο δρόμος, δικός μας, δημοτικός. Πότε θα κάνουμε το δρόμο για να πάμε στο μουσείο. Δυστυχώς ο δρόμος έπρεπε να γίνει από χτες. Δεν υπάρχουν κονδύλια. Πρέπει να πάμε στα εμπορία να χτυπήσουμε πώς να βρούμε κονδύλια. Δεν μπορεί να γίνει ένα έργο 13 εκατομμύρια και να μην έχουμε δρόμο που να μην είναι ασφαλής και να έχουμε επικινδυνότητα και να πάθουν οποιοδήποτε πάει εκεί να βλέπει τα χάλια μας. Τώρα, θέλω να απευθυνθώ στους συνδημότες μου. Είμαστε ένας συνδυασμός ανεξάρτητος. Βέβαια, εξαρτώμαστε μόνο από τον κώδικα της ευπρέπειας, της εντιμότητας και πάνω απ' όλα της ισονομίας. Σας κοιτάω στα μάτια όπως σας κοιτάξω πάντα. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω φτιάξει ένα συνδυασμό με νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μόνο είναι υποψήφοι τώρα μαζί μου. Είναι αυτοί που θα διοικήσουν το Δήμο Ορεστιάδας και όπως έχω πει και έχω δηλωθεί δημόσια, αν εκλεγώ. Όλοι θα περάσουν από θέσεις ευθύνης και διοίκησης. Το δεύτερο που θέλω να κάνω είναι αυτοί οι άνθρωποι να είναι οι επόμενοι αυτοδιοικητικοί. Με καθαρές παραδοχές, με καθαρές σκέψεις και να μπαίνουν στο Δήμο για να δημιουργήσουν και όχι με την πρακτική που έχουμε μάθει όλοι τώρα. Πού πας να διοικήσω, γιατί πας για να ελληλατείς, όχι να ελληλατήσουμε.
πάμε να δημιουργήσουμε, πάμε να αλλάξουμε στη σελίδα του Δήμου, πάμε να διοικήσουμε διαφορετικά. Οπότε, αν πραγματικά πιστεύετε στο πρόσωπό μας, αν πιστεύετε σε αυτό που λέμε, ότι λέμε το κάνουμε, αν πιστεύετε στους νέους ανθρώπους που έχω μαζί μου, αν θέλετε να τους δώσετε το βήμα να είναι η επόμενη αυτοδιοικητική και κάποια στιγμή να είμαστε σπίτια μας και να ξέρουμε ότι έχουμε ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να διοικήσουν το Δήμο όπως πρέπει, εμπιστευτείτε μας και ψηφίστε μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Στον κύριο Αγγελακούδη, ο λόγος. Στην αυτόνομη κίνηση πολιτών Δήμου Οριστιάδας είναι στο χέρι μας, με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Σάκη Παπανδρέου. 2,5 λεπτά δικά σας. Εμείς θα θέλαμε να καλέσουμε τους συνδημότες μας να δούνε όχι τις 10 μέρες των εκλογών, αλλά τα 4 χρόνια ποιοι ήταν με σοβαρότητα και συνέπεια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα και εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ένα απαξιωμένο Δημοτικό Συμβούλιο της τελευταίας τετραετίας με πολύ μειωμένες αρμοδιότητες και με όλο αυτό το εκλογικό μπάχαλο που επικράτησε από το 19 και μετά. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο. Και εδώ πέρα ο κύριος Μαυρίδης ποτέ δεν μας απάντησε τελικά ποιοι είχαν πολιτικές ευθύνες για όλα αυτά, για όλα αυτά τα πράγματα που πήγανε στα δικαστήρια. Δεν πήγανε μόνο τα οχήματα, αλλά τελικά την πολιτική ευθύνη ποιος την είχε σε αυτό. Πώς χαθήκανε. Πέρα από τα οχήματα, έχουμε και στην Οικονομική Επιτροπή, για να το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, το πιο συχνό θέμα που ερχόταν ήταν προς στήριξη κάποιου αντιδημάρχου από τον δικηγόρο του Δήμου για κάποια δικαστική υπόθεση. Τους λέμε να τα κοιτάξουν όλα αυτά και να δούνε ποιοι ήταν σοβαροί όλη αυτή την τετραετία, και εντός και εκτός. Ποιοι δεν τρέχανε μόνο στα πανηγύρια, αλλά τρέχανε για να αγωνιστούν για όλο τον Δήμο. Ναι, και να δούμε και σε ποιο πλαίσιο ερχόμαστε στις εκλογές. Δεν κρυβόμαστε αυτό. Και εμάς είμαστε ένα χωρί με δυνάμεις που δίναμε μάχη εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου να μην κατεβαίνουμε μαζί και να επικρατούν τελικά οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι υπέρμετρες προσωπικές φιλοδοξίες κάποιων έναντι του κοινωνικού συνόλου. Και πιο πολύ είμαστε ένα χωρί, γιατί έδωσε δικαίωμα στην κουρασμένη και αλαζονική Δημοτική Αρχή του κ. Μαυρίδη και από δυνάμεις δοκιμασμένες, σε πολλές περιπτώσεις τυχοδιοκτικές, να μπουν σε ψηφοδέλτια και να νιώθουν ότι ακόμη και τώρα μπορούν να διοικήσουν το Δήμο. Γι' αυτό, η κίνηση πολιτών στο χέρι μου θα βάλει ένα stop σε αυτό. Ζητάει από τους πολίτες να εμπιστευτούν αυτούς τους νέους, αυτούς τους επιστήμονες, αυτά τα έμπειρα στελέχη που έχει σε θέσεις ευθύνης. Ζητάμε να μας ψηφίσετε για το αύριο του μέλλον. Είμαστε στις 8 Οκτώβρη, θέλουμε να παραδώσουμε το Δήμο στους δημότες. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αγγελακούδη. Στον κύριο Ζαλουφλή ο λόγος τώρα. 2,5 λεπτά δικά σας. Το σύνθημά μας είναι μαζί με το λαό της Οριστιάδας για τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες, τους νέους της πόλης να ενισχύσουν τη λαϊκή συσπήρωση, γιατί ως δημοτική αρχή θα είναι η μόνη δύναμη, η μόνη πραγματική αντιπολίτευση κόντρα στην κυβέρνηση, κόντρα στην περιφέρεια. Τα τελευταία χρόνια αποδείξαμε ότι ήμασταν η φωνή και τα μάτια των πολιτών. Αναδείξαμε τα πραγματικά τους προβλήματα για σταθερή εργασία, για ασφαλιστικά δικαιώματα, για τα προβλήματα των αγροτών. Και επειδή ακούμε και σήμερα και όλο το προηγούμενο διάστημα ότι όλοι είναι ανεξάρτητοι, όλοι δεν υλοποιούν καμία κυβερνητική πολιτική, ότι δεν στρατεύονται με κανένα κόμμα, το είδαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι στήριξαν το συγκεκριμένο πλαίσιο της τοπικής διοίκησης που επιτρέπει την αυτοχρηματοδότηση, την υποστελέχωση των δομών, της ΔΙΤ, την παραχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση χωρίς την κατάλληλη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να περνά σε εργολάβους. Και ευθύνες σε αυτό έχει και η αντιπολίτευση, η οποία δεν συγκρούστηκε. Άφησε στο απειρόβλητο την κεντρική εξουσία, ασκώντας μια κριτική μόνο στη διαχείριση του Δήμου. Έτσι διαμορφώθηκαν και οι πελατειακές σχέσεις και οι απειλές που αναφέρθηκαν και πριν. Είναι ένα ζήτημα λόγω φυσικά και των ελαστικών μορφών εργασίας που παρέχονται μέσα από τους Δήμους. Διαμορφώθηκε και μέσω της κινητικότητας ένα πλαίσιο υποστελέχωσης, και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα ρητορικό, τι ευθύνη έχει η Δημοτική Αρχή για το κύμα φυγής από το Δήμο. Εμείς λοιπόν καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να ενισχύσουμε τη λαϊκή συσπήρωση, να δυναμώσουμε το ρεύμα αντιπαράθεση με ένα κράτος εχθρικό,
να πάμε κόντρα στη λογική πάμε και όπου βγει, να απαιτήσουμε υποδομές, να απαιτήσουμε χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σήμερα αυτά που η επιστήμη και η τεχνολογία μας προσφέρει και δυστυχώς, όπως είπα και πριν, Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια και Κράτος μας τα στερούν. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ζαλουφλή. 2,5 λεπτά στον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Ναι. Θα αναγκαστώ να φάω και λίγο χρόνο για να απαντήσω σε ψέματα, αλλά ας ξεκινήσω με αυτά που ήθελα να πω, ότι δυστυχώς 100 χρόνια μετά την ίδρυση της πόλης μας, η Οριστιάδα, αντί να φαίνεται νέα, όντως η πιο νέα πόλη στην Ελλάδα και μετά από περίοδους σημαντικής ανάπτυξης, σήμερα φαίνεται πιο παλιά και πιο φθαρμένη από ποτέ. Έτσι, πεπεσμένη ψυχολογία και μια διάθεση φυγής από πολλούς ανθρώπους κατοίκους της. Πρέπει να γίνουν πολλά, τα αναφέρουμε στο πρόγραμμά μας, εάν τα έχουμε επιδείξει και με κάποια βιντεάκια και δεν θα απευθυνθώ πολλά σε αυτά λοιπόν. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν με λίγα χρήματα ή και με κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν με καθόλου χρήματα. Και δεν έχουν γίνει γιατί δεν υπάρχει οργάνωση και σχέδιο. Αλλά εμείς και η ομάδα μας έχουμε και το σχέδιο, έχουμε και τη γνώση, έχουμε και την οργάνωση για να διεκδικήσουμε και μεγάλα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από αυτά που είναι πράγματα της καθημερινότητας, είναι και πράγματα που πρέπει να διεκδικήσουμε για να αναστηθεί πραγματικά αυτή η πόλη. Έτσι, πρέπει να διεκδικήσουμε μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και αυξημένες επιδοτήσεις. Αναφέρθηκε από εσάς. Με ποιον τρόπο, εγώ, με αυτόν τον τρόπο που έχω αντιληφθεί και έχω θέσει σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρότι δεν το πήρε κανείς, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αυτό θέτει σαν όρο. Μια χωριστή περιφερειακή ενότητα για να μπορέσεις να πετύχεις άλλους φορολογικούς συντελεστές και άλλους επιδοματικές πολιτικές. Γιατί η περιοχή μας είναι μειονεκτική και θέλει ειδικές πολιτικές. Αν υπάρχει και άλλος τρόπος, είμαι πρόθυμος να τον ακούσω. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι άλλο, έχω ακούσει μόνο αερολογίες. Δεύτερον, είναι η ανάπτυξη, η διεκδίκηση της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Υπόθηκε και από πριν, δεν θα μείνω σε αυτό. Τέταρτον, η διεκδίκηση ιδιωτικών επενδύσεων με απευθείας ενεργητική προσέγγιση εταιριών. Πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ στην περιοχή μας. Ο απερχόμενος δήμαρχος, ο κύριος Μαυρίδης, κάνει προεκλογική περίοδο, την εκστρατεία του, αυτή την προεκλογική περίοδο, την κάνει την εκστρατεία του, κάνοντας αντιπολίτευση σε μένα, ρίχνοντας λάσπη και λέγοντας ψέματα. Κάνοντας και επίσης και φανφαρώνικα προεκλογικά έργα. Αλλά δεν έχει απαντήσει καμία από τις βασικές ερωτήσεις, όπως που θέθηκαν και εδώ, που πήγαν και ποιος ευθύνεται για τα χαμένα μηχανήματα. Πού πήγαν τα 9 εκατομμύρια από τα δυνητικά ανταποδοτικά των ανεμογεννητριών, που σε ποιες τσέπες πήγανε, που θα μπορούσαμε να πάρουμε στα ταμεία του Δήμου, δεν είναι. Λοιπόν, τι έγιναν τα περίπου 10 εκατομμύρια από τη ΣΑΤΑ που διαχειρίστηκε, 3,3 χιλιόμετρα ασφάλτου και λίγα πεζοδρόμια, τα υπόλοιπα τι έγιναν, αθέσεις. Μετά από 10 χρόνια μαθαίνουμε τώρα ότι θα φτιάξουμε το υδροηλεκτρικό φράγμα του Θεραπιού. Και μάλιστα χωρίς δανεισμό. Κύριε Παπαδόπουλε, με συγχωρείτε λίγο και τελειώνω. Ενώ δεν διεκδικεί δανεισμό, με ποια χρήματα θα το φτιάξει. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνει, είναι ψέματα. Δεν θα απαντήσω περισσότερα στα ψέματα που έχω ακούσει. Θα απαντήσω όταν θέλω και άμα θέλω και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να απαντήσω σε μια φθαρμένη και σε αποδρομή Δημοτική Αρχή. Ναι. Είναι η ώρα της αλλαγής, είναι η ώρα των νέων προσώπων, είναι η ώρα των διεκδικήσεων. Ωραία. Είναι η ώρα να κάνουμε την Οριστιάδα νέα ξανά. Είναι η ώρα να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνάντηση. Είναι η ώρα να μας ενημερώσετε και για τις προεκλογικές σας κεντρικές ομιλίες, αν έχουμε τη δυνατότητα τώρα για λίγα δευτερόλεπτα. Κύριε Μαυρίδη, έχετε προγραμματίσει προεκλογική ομιλία? Την Παρασκευή 6 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Κύριε Ζαλουφλή. Ωραία. Συνεχίζουμε τις περιοδίες μας, τις συσκέψεις μας. Κύριε Καζαλτζή. Αύριο σε 7.30 ώρα στην Κεντρική Πλατεία Οριστιάδας. Κυρία Κουκουσκηδού. Την 5η 5 Οκτωβρίου, 8 η ώρα το βράδυ, στην Κεντρική Πλατεία Οριστιάδας. Κύριε Αγγελακούδη. Την Τετάρτη έχει οριστεί, θα δούμε και το μέρος ή στην Κεντρική Πλατεία ή στο εκλογικό κέντρο. Κύριε Παπαδόπουλε. Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Οριστιάδας, ώρα 9. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Εμείς ευχαριστούμε. Η διεύθυνση και το προσωπικό του Ράδιο Εύρος, κυρίες και κύριοι, και του radioevros.gr. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Τους καλεσμένους μας για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και την άριστη συνεργασία. Τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, πολύτιμους αρρωγούς στο αποτέλεσμα. Για την ηχοληψία, Ευρωσάουτ Σταματόπουλος. Για τα ενδύματα, τα καταστήματα ανδρικής μόδας, Di Giorgio, γυναικείων ενδυμάτων Προφίλ. Για το μακιγιάζ, το The Laser Line Clinic. Για την ονειχοπλαστική, το Top Charm. Για τις μεγάλες εκτυπώσεις, το φωτοτυπάδικο. Για τη διάθεση των Stand, το Coffee Corner. Για τα σκαμπό, το Χαγιάτι. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή τους, το μεγάλο χορηγό, Doc Pharma.
όπως και τους ξεχωριστούς πολύτιμους χορηγούς μας, εκπαιδευτικό όμιλο Ευκλήδη και εστιατόριο με σπιτικό μαγειρευτό φαγητό Χαγιάτη. Θερμά ευχαριστούμε για τη διάθεση του χώρου που μας φιλοξένησε, το Θέατρο Διόνυσος. Κυρίες και κύριοι, όσα συνέβησαν εδώ απόψε, καταγράφηκαν. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε αργότερα και από το κανάλι μας στο YouTube. Βεβαίως παραμένουν και στη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ. Καλά τους έκανες. Αφού είχαν βαθούλωμα στον εγκέφαλο οι άχρηστοι. Πώς τους. Τι έγινε, αγορίνα μου. Ερεθισμένος λαιμός. Και θες να βγεις για τον κόσμο. Μα δεν πήγα πουθενά. Δεν είδα κανέναν. Ναι, αλλά κάτι τσίμπησες. Μικρόβια στο δικό μου το λαιμό. Και τώρα που εμφανίζουμε, τι κάνουμε. Μοσέπτ Όραλ. Το αντισηπτικό σπρέι για το λαιμό. Προλαβαίνεις και προστατεύεσαι από πολλά. Με τη δύναμη της χλωροεξιδίνης ανακουφίζει άμεσα τον πονόλαιμο και τη φλεγμονή που δημιουργείται από βακτήρια και ιούς. Πώς τους πετσόκοψες έτσι. Και πού είσαστε. Και στις ενοχλήσεις, πετσόκομα. Δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι.